Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Ο Χιλιτίδης το κάνει επίτηδες. Βάζει αυτή την εισαγωγή για να μην πω φορτσάτος να πούμε και θέλει να με κατευνάσει. Παλιάνθρωπος. Καλημέρα ρε Γιάννη, τι γίνεται. Λοιπόν, είμαι πολύ συγκινημένος, δάκρυσα. Είμαι εδώ μια μισή ώρα εδώ έξω και χλαίω από τη χριστιανοσύνη των προηγουμένων. Αυτών των υποκριτάρων να πούμε. Καλά βγήκε ο προηγούμενος, προτελευταίος ήταν, ποιος ήτανε. Άντε ρε, λέει, σαλιάριδες να πούμε τους λέει. Σας έπιασε λίγο ο πόνος για τους άστεγους, παλιοκαθάρματα να πούμε. Εντάξει, εντάξει, τώρα είναι ένας τρόπος τα Χριστούγεννα να προσπαθείς να βγάλεις να πούμε στα απόκριφα από μέσα σου να βγάλεις κάτι καλό. Ψάχνει ο ένας, ψάχνει ο άλλος, αλλά ουσιαστικά πώς το λένε, στην πράξη δεν γίνεται. Και δεν γίνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Καταρχήν τώρα εγώ που παρακολουθούσα την εκπομπή με τον Καμόρα, να πω ότι και πρακτικώς δεν είναι εύκολο να βοηθήσετε και να βοηθήσουμε τους άστεγους, αφού σε 10 χρόνια θα είμαστε κι εμείς άστεγοι. Δηλαδή η τάση των πραγμάτων πηγαίνει προς τα εκεί πέρα. Δηλαδή έχεις λέει ένα άστεγο, σε 10 χρόνια θα έχεις πιο πολλούς άστεγους. Αν προλάβω να γεράσω που δεν το βλέπω, να δεις πόσους άστεγους θα έχουμε. Μπορεί να είμαστε κι εμείς ένας από αυτούς, έτσι. Η ζωή δεν ξέρεις τι παιχνίδια μπορεί να κάνει. Μπορεί να με δεις αύριο εμένα πάμπλουτο. Ή μπορείς να με δεις στο πάρκο του Αϊθαράπη να βγάλω τον κουμπαρά να πούμε και να λέω ρε παιδιά βοηθήστε την κατάσταση. Εντάξει, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και αυτή είναι και η γοητεία της να πούμε. Πάντως, για να βάλω εγώ τα πράγματα σε μια σειρά, παίρνοντας λίγο σκυτάλι, μην πάω από το ένα θέμα στο άλλο και σας πάω απότομα από τη μια κατάσταση στην άλλη, την ποδοσφαιρική, που δεν έχει και νόημα γιατί τώρα από ό,τι βλέπω δεν έχετε και ιδιαίτερη διάθεση να μιλήσετε για ποδόσφαιρο κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία εγώ την καταλαβαίνω, την παίρνω σαν λογική. Γενικότερα εγώ τα πράγματα στη ζωή τα παίρνω βάσει της λογικής. Δηλαδή λέει ένας προηγούμενος ακροατής, ένας Πέτρος που έβρα καλό παιδί, έρχεται εδώ και μερικές φορές έχει έρθει και στον Καμόρα, ένας ασχολείται με τα οικονομικά, με τα πολιτικά πολύ, ψάχνεται από εδώ, από εκεί κτλ. Θα πρέπει να είναι περισσότερο κυνικός εφόσον ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Λέει, καλά, λέει, πριν 30 χρόνια, 40, λέει, δεν είχαμε άστεγους. Καλά, ρε φίλε. Πριν 40 χρόνια, 45 χρόνια, η Θεσσαλονίκη ήταν, να πούμε, αν πάρουμε το δικό μας το μέρος εδώ, κάπου 650.000. 600, κάπου τόσοι ήταν. Νομίζω ότι κάπου τόσοι ήταν. 600.000 κάτοικοι, άριο κατοικημένοι, μεγάλη έκταση, ας πούμε, κτλ. 600.000 ζούσαν πιο ανθρώπινα σε μια τέτοια έκταση. Πιο έτσι, όχι ο ένας πάνω στον άλλον κτλ. Τώρα είναι 1.500.000. Εντάξει. Έχει και ανέχεια. Τότε οι δουλειές πήγαιναν καλά. Υπήρχε ανοικοδόμηση. Υπήρχε η οικοδομή η οποία χτιζότανε τα σπίτια, φεύγανε από τα χωριά, ερχότανε. Η εσωτερική μετανάστευση κτλ. Ο ΠΑΟΚ πήγαινε καλά. Είχε την ομαδάρα να πούμε. Ο Άρης πήγαινε καλά και αυτός ο Ηρακλής. Τα σωματεία όλα. Η αγορά ήταν πολύ καλύτερη. Δηλαδή ήταν οι αρχοντάνθρωποι, οι έμποροι. Ήταν έμπορος, έλεγε έμπορος. Ο έμπορος είχε άποψη. Είχε πατήματα γερά. Καταστηματάρχης έλεγε. Είχε κατάστημα. Αυτός που είχε κατάστημα, εντάξει, δεν ήταν παίξε γέλασε. Να έχεις κατάστημα στο κέντρο και δικό σου κιόλας. Ή να το ενίκιαζες κιόλας. Εντάξει, γυρίσαν τα πράγματα. Πάντως, εγώ, αυτό που έχω να πω όσον αφορά το θέμα των άστεγων, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα. Και δεν μπορούμε να πάρουμε σε μια ευθεία γραμμή και να πούμε έτσι είναι ή αλλιώς είναι. Πάντως ένα μεγάλο μέρος από αυτούς που είναι άστεγοι τώρα φταίνε και οι ίδιοι. Με λάθος κινήσεις, αν θέλετε λάθος τοποθετήσεις, λάθος έξοδα κτλ. Από εδώ και πέρα όσοι υπάρχουν όσοι είναι στη φάση των αστέγων, δεν είναι απαραίτητο ότι φταίνε και αυτοί για κάτι. Σίγουρα αυτοί μπορεί να μην φταίνε για κάτι. Αλλά αν είχες τη δυνατότητα να φτιάξεις μια ζωή, να έχεις μια δουλειά, να έχεις ένα μέτρο κτλ. Μην μπλέξεις με ναρκωτικά, μην μπλέξεις με ουσίες, μην μπλέξεις με κουμάρια, μην μπλέξεις με τζόγους κτλ. Να μην μπλέξεις. Εννοώ δηλαδή να μην εθιστείς, να μην είσαι εθισμένος.
όλο και κάνα τσιγάρο θα έχεις κάνει στη ζωή σου, όλο και κάποια μυτιά θα έχεις κάνει στη ζωή σου. Λέμε τώρα, εντάξει, ένας άνθρωπος τι κάνει στη ζωή του. Όλο και κάνα τζόγο θα έχεις παίξει στη ζωή σου ή θα είσαι ένας τζογαδόρος ο οποίος έχει ένα μέτρο. Και εγώ μπορείς να πεις ότι είμαι τζογαδόρος, γιατί κάθε Σάββατο παίζω 15 ευρώ στοίχημα. 60 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι τα έξοδα μου. Θα μου πεις τι έσοδα έχεις και έχεις 60 ευρώ το μήνα. Εντάξει. Γιατί αν βγάζεις 500 ευρώ το μήνα και έχεις 60 ευρώ το μήνα έξοδα για το κουμάρι, δεν πας καλά. Αν έχεις 1000 ευρώ, είσαι, ξέρω, αν έχεις πάνω από 1500 ευρώ το μήνα και παίζεις 60 ευρώ, λες εντάξει. Δεν έχω ξεφύγει. Δεν έχω παρεκκλίνει τις πορείες μου. Δεν έχω παρεκκλίνει τις πορείες μου. Αυτό με τους άστεγους μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτή η χριστιανοσύνη, αυτή η έκρηξη. Χριστιανοσύνης που ψεύτικη βέβαια μας μαύρισε την ψυχή, να πούμε, ήρθαμε να πούμε κάνουμε εκπομπή και μαύρισε η ψυχή μας. Λοιπόν, πάντως τέσσερις εγώ που ξέρω αστέγους, οι δύο ήταν τεμπελχανάδες, ο ένας ήταν κουμαρτζής και ο άλλος είχε μπλέξει χοντρά με ναρκωτικά. Τώρα αν εσείς ξέρετε κάποιον ο οποίος δεν φταίει και αυτός σε κάτι, είναι εκεί παράμετρος, είναι η παράμετρος, δηλαδή να πεις ότι γιατί έμεινε άστεγος αυτός, τι έκανε και έμεινε άστεγος. Εγώ ξέρω έναν, το βλέπω στην παραλία που περπατάω, να πούμε, επί πολλά χρόνια στην Τούμπα. Τον άφησαν οι γονείς του δύο σπίτια, μοναχοπέδι αυτός. Πήγε, τάπεξε στα ζάρια, να πούμε. Έχασε δύο σπίτια. Αυτό, να πούμε, δεν μπορώ να το λυπηθώ. Έναν άλλον ο οποίος έχασε την περιουσία του γιατί έπεσε έξω στη δουλειά, ας πούμε, χωρίς να φταίει ο άνθρωπος, έχασε το σπίτι από την τράπεζα και κατέληξε αυτός. Έχει μια άλλη αντιμετώπιση από την κοινωνία. Μάλλον θα πρέπει να έχει μια άλλη αντιμετώπιση από την κοινωνία. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια να τα βάλουμε σε ένα τσουβάλι. Δηλαδή, ο ένας και έκανε μια επιχείρηση. Πήγε αυτό, ξέρω εγώ, έπεσε έξω γιατί έκανε κάτι παραγγελίες οι οποίες πέσανε σε μια κατάσταση δυσάρεστη. Τα χάσε, είχε βάλει υποθήκη το σπίτι, του πήρανε το σπίτι. Έφυγε η γυναίκα, πήγε με άλλον, ξέρω εγώ, και έμεινε άστεγος. Έκανε κάποιες κινήσεις ο άνθρωπος λάθος. Εντάξει, αυτός ατύχησε, έκανε λάθος κινήσεις, έκανε λάθος στρατηγική. Με τον άλλο που το άφησε η μάνα τον μπαμπά στο δύο σπίτια και τα έπεσε στα ζάρια και μετά δεν πήγε να δουλέψει ή το τεμπέλης και τα λοιπά και πήγαινε και κάθεται στα παγκάκια, αυτόν γιατί να τον περιθάλψω εγώ αυτόν, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Θα περιθάλψω ένα παιδί, ένα παιδάκι ορφανό, ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία δεν φταίνε σε τίποτα να βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις. Βεβαίως. Εκείνα τώρα με πήραν τηλέφωνο το μεσημέρι, δεν ξέρω αν άκουγε ο Χιλιτίδης ο Γιάννης. Θα γινόταν ένα παιχνίδι εδώ σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι ποιο χωριό. Ήταν και ο Γιάννης ο πατέρας εκεί, φίλος μου από την κάτω Τούμπα, και από Γιώτη εκεί κτλ. Για να μαζέψουν λεφτά, λέει, ή τρόφιμα, ή ξέρω εγώ τι να μαζέψουν, ρούχα, να τα πάνε, λέει, σε ένα, πώς το λένε, σε ένα σταθμό με κοριτσάκια τα οποία δεν έχουν γονείς, ορφανά, τη μέλισσα. Η οποία λέει είναι στο πανόραμα και τα λοιπά. Ναι, λέει, μπορώ να το πω, βεβαίως. Άμα είναι για παιδιά, βεβαίως. Τι, άκου, λέει. Για τα παιδιά είναι δυνατόν. Τα παιδιά δεν πρέπει να υποφέρουν. Πρέπει να δοθεί ευκαιρία να ζήσουν και την ευκαιρία που να έχουν να είναι όπως στα άλλα τα παιδιά. Στα παιδιά δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση. Δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση ούτε στη μόρφωση, ούτε στην οσηλεία. Για όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, όταν έχεις να κάνεις με τους αρχουδιάριδες, τους μεγάλους, εμάς δηλαδή. Ας υπάρχουν διακρίσεις, ας υπάρχει εκεί πέρα ο καπιταλισμός. Μέχρι 10, 12, 15 χρονών δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουμε διακρίσεις. Δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχουν διακρίσεις για τα παιδιά. Και φυσικά ο άστεγος καμία σχέση δεν έχει με το παιδί. Το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Δεν πρόλαβε να κάνει λάθη στη ζωή του. Να κάνει λάθος επιλογή συντρόφου, να κάνει λάθος επιλογή δουλειάς, να κάνει λάθος επιλογή συνεταίρου, να κάνει. Ξέρω να προλάβει να φουμάρει, να προλάβει να παίξει τζόγος, να μπει μέσα στα στραβά της κοινωνίας. Τι φταίει ένα παιδί τώρα 10 χρονών και να τραβάει αυτή. Μπορεί να σκοτώθηκαν οι γονείς του σε αυτοκινητιστικό. Μπορεί να πεθάναν και οι δύο οι γονείς. Τώρα, άμα πεθάνει ένα παιδάκι 10 χρονών, πεθάνουν οι γονείς του, λέμε. Τώρα αυτό το παιδάκι ποιος θα το πάρει τώρα. Η θεία ή ο θείος, μπελάσει. Μπελάσει είναι. Και τα παίρνουν τα παιδάκια και είναι απομονωμένα. Ζαρωμένα και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν πρέπει να βάλει η κοινωνία πλάτη. Και η πολιτεία να βάλει πλάτη με τον άλλον των χαζών. Να μην πούμε ονόματα του κάτω από ένα 70 που χάζει και γελάει να πούμε και τα λοιπά. Δεν λέω εγώ όνομα, κορόιδο μου να πω. Γιατί να πω. Άσε ρε, δεν λέω. Χαζόν είπα.
Ο κόσμος μπορεί να φανταστεί ότι τον οποιοδήποτε χαζόν. Τι να κάνω εγώ τώρα, τι, εγώ καφέ πίνω, δεν πίνω ουίσκι τις γιορτές για να ξεφύγω από την πορεία μου, να πούμε. Έτσι, τώρα ο άστεγος, μιας και θέλω να το κλείσω το θέμα, όλο και κάποια πατατιά θα έχει κάνει. Όλο και κάποια λάθος κίνηση θα έχει κάνει. Όλο και κάποια κουμάρια θα έχει κάνει. Όλο και κάποια μαγιά θα έχει κάνει. Και συνήθως σε αυτούς οι οποίοι είναι 65άριδες, 70άριδες, διακρίνεις και μια μαγιά, να πούμε. Μια μαγιά δηλαδή ότι πέρα από το ότι του χικοποιεί η σύνταξη, του χικοποιεί το μεροκάματο, το καλό κτλ. Η μαγιά του δεν φεύγει. Και ξέρεις ποια είναι η ατάκα του 70άρη σήμερα του Έλληνα? Ξέρεις δε πόσα λεφτά έχω φάει εγώ? Αυτή είναι η ατάκα του. Ξέρεις δε τι ήμουνα εγώ? Βέβαια, σε αυτή την κοινωνία πρέπει να μάχεσαι καθημερινά. Γιατί μπορεί να μην είσαι τίποτα, να γίνεις, να ξαναφύγεις, ξαναγίνεις τίποτα, να ξαναδημιουργηθείς. Ή μπορεί να είσαι ο πρώτος στα 30 σου, ο καλύτερος, και στα 50, 55, 60 να έχεις προβλήματα. Δεν ξέρεις. Και αυτό με τους αστέγους ήταν πολύ υποκριτικό αυτό που άκουσα. Και έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο δίκιο ο προηγούμενος ακροατής που βγήκε, ο προτελευταίος πρέπει να ήταν. Ο οποίος λέει, καθίστε ρε, τις μέρες μέρες, γιατί λέει δεν είστε λέει τόσο πολύ ευαίσθητοι, να πούμε. Σας έπιασε ο πόνος και η ευαισθησία, να πούμε τώρα. Τάχαμ δήθεν ότι έρχονται αυτές οι γιορτές και απ' αυτά τα Χριστούγεννα. Είναι η χειρότερη μέρα από όλες τις γιορτές. Γιατί είναι η χειρότερη μέρα? Γιατί είσαι φυλακισμένος. Είσαι φυλακισμένος στο να μην μπορείς να κουνηθείς. Να πάρεις την οικογένειά σου, να πας σε ένα εστιατόριο κλειστά. Να πας σε μια ταβέρνα κλειστά. Να πας σε ένα εμπορικό κέντρο κλειστά. Να πας στην αγορά κλειστά. Να πας στο σούπερ μάρκετ κλειστά. Στο γιαουρτάδικο κλειστά. Στο καφενείο κλειστά. Σπο, πο, πο, πο. Τι θλίψη ήταν αυτά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, Δευτέρα σηκώνεσαι, ωραία, πηγαίνεις. Παίρνεις την οικογένεια, παίρνεις μόνος ή ξέρω εγώ παρέα. Ωραία, πηγαίνεις, βόλτα αυτά, αγοράζεις, κάνεις, ράνεις. Τι αυτό το πράγμα, ρε, τη μέρα των Χριστούγεννων. Όλα κλειστά, ρε. Ως και το ζάπινγκ, να πούμε, κλειστό. Ως και το, ξέρω εγώ, το καφενείο του Περκεμέ, κλειστό. Λέει αυτός μια μέρα, λέει, να μην κάτσει. Όχι, ρε, να μην κάτσει. Να μην κάτσει. Να το ανοίξει. Να βάλει έναν υπάλληλο εκεί πέρα και να δουλέψει. Τι θα πει Χριστούγεννα κλειστά, να πούμε. Πω, πω, σαν φυλακή. Εν τω μεταξύ, μια μουντάδα, μια ιστορία, έτσι, μια 120% υγρασία, να πούμε, και τα λοιπά. Πα-πα-πα. Την άλλη μέρα πολύ καλύτερα. Και πριν τα Χριστούγεννα ήταν πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πριν τις γιορτές, η αγορά της ήταν φανταστική. Μια κίνηση, μια αυτή, μια ιστορία. Κόσμος έμπαινε στα μαγαζιά, έβγαινε. Σήμερα να πας, αύριο να πας, μια μουντάδα, μια κρυάδα, μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω. Εμένα η Θεσσαλονίκη μ' άρεσε πάρα πολύ. 2-3 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα. Πω, 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 φανταστική ήταν. 2-3 μέρες πριν τα εμπορικά ανοιχτά. Μαγαζιά, καφετέρειες, εστιατόρια, ρουχάδικα. Όπω τι ωραία που ήταν. Την ημέρα του Χριστουγέννου ήταν μια πλήξη. Την άλλη μέρα άρχισε να κουνιέται λίγο η ιστορία. Έτσι την είδα εγώ την κατάσταση. Όσον αφορά τους αστέγους, σίγουρα και οι ίδιοι έχουν κάνει λάθη. Έχουν κάνει κινήσεις. Εγώ ευαισθητοποιούμαι, πραγματικά. Πραγματικά το λέω, δηλαδή δεν έχω τίποτα να κρύψω. Εγώ ευαισθητοποιούμαι με τα παιδιά. Είτε αυτά είναι άστεγα, είτε αυτά είναι άπορα, είτε αυτά είναι άρρωστα. Εκεί είναι η δυσκολία της κοινωνίας, στις ευαίσθητες ηλικίες. Τώρα, άμα τραχαλάς 50 χρονών, σαν τον άλλο 40 χρονών, παράτησε τις δουλειές, έμεινε με τη μάνα του, πέθανε η μάνα του, έγινε 52 αυτός, 12 χρόνια αντιπαραγωγικός, πέθανε η κυρία Μαριγό, τι θα κάνω? Τι να κάνεις, ρε, που πέθανε τώρα η κυρία Μαριγό, να πούμε, μετά από 12 χρόνια? Δεν πήγε να δουλέψει, δεν πήγε να ψάξει για δουλειά, δεν πήγε να κάνει ούτε μια παρανομία να κάνει. Κάθισε 12 χρόνια, γέμισε, να πούμε, λίπος, στο μυαλό περισσότερο, γιατί στο σώμα μπορεί να έχουμε όλοι. Α, στο μυαλό, εκεί, αντιπαραγωγικός. Πολύ τέτοιοι είναι. Λοιπόν, μηνύματα. Καλημέρα, Κωστή, κέρδισα πρόσκληση το μεσημέρι για να πάω απευθείας στο Μήλο ή να έρθω από το σταθμό να την πάρω. Εσύ τώρα είσαι ή ο. Κάτσε να το τραβώ. Ή ο Σαμλίδης ο Γρηγόρης ή ο Καλαϊτζόγλου ο Δημήτρης. Όποιος και αν είσαι από τους δυο, γιατί δεν έχω τώρα τα τελευταία νούμερα του κινητού, δεν τα έχω. Θα πας στο Μήλο και θα πεις το όνομά σου. Θα πω εγώ τον Δρυμτζάκα τώρα, θα του δώσω τα ονόματα τα δύο, για να μπεις μέσα μαζί με ένα άλλο κόμμα φίλο σου. Μάλλον φίλο σου, γιατί κοπέλες εκεί πέρα, να πούμε. Πώς? Α, ταυτότητα. Είναι να έχει ταυτότητα. Σωστά, σωστά. Ναι. Θες να πάρουμε γραμμές που βαράνε αυτοί, γιατί βαράνε. Κάνε διάλειμμα και πάρ' τους. Κάνε διάλειμμα και πάρ' τους, Γιάννη μου. Ναι.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν. Με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Μπέρκερ, 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 μπέρκερ. On your rings, rings, rings. Μπέρκερ, μπέρκερ, μπέρκερ. On your rings, rings. Σπινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στο! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, για εσάς που στέλνετε μηνύματα και βάζουν τα κόμματα διαβάλματα σε εσάς, στους δε ημέν ακροδεξί και χρυσαυγίτες, να μην λυπάστε τα παιδάκια, τα πακιστανάκια, ξέρω εγώ, ενώ οι άλλοι, οι ακροαριστεροί, να τα λυπάστε και να λέτε μπράβο, αχ, τι κρίμα που είναι κτλ. Εγώ λέω και ημέν και ημέν, να πούμε στην πράξη, είστε λίγοι, γιατί εκεί στην πράξη, όταν είναι να πονέσει η τσέπη μας, εκεί μετράει η φιλανθρωπία. Στα λόγια τώρα και σε ένα τηλέφωνο που θα πάρει τον Καμόρα κτλ. Να, η κυρία, ας πούμε, που πήρε τηλέφωνο από την Αμούλιανη, λέει να τον βάλω, λέει να τον περιθάλψω κτλ. Για έναν άνθρωπο. Αυτή μάλιστα. Λέει, τον παίρνω, λέει εδώ, μαζί μου. Ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος, λέει, μέχρι να φτιάξει, να πούμε. Μπρά, η κυρία. Αυτή η κυρία, μα την πει μου φαδόρισα, να πούμε. Ούτε να την πει ότι το κάνει για τα μάτια του κόσμου. Σου λέει, τον πάρω τον άνθρωπο. Ό,τι γίνεται, τον τάισω από το υστέρημά μου. Όσο για το. Αν υπήρξαν όσοι υπήρξαν άσωτοι, πρέπει να τιμωρηθούν δια της πείνας και του κρυοπαγήματος. Άλλο είπα εγώ. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε από τους άστεγους. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι άτυχοι και ποιοι είναι άσωτοι. Γιατί άλλο άτυχος και άλλο άσωτος. Δεν πρέπει δηλαδή να βάλεις την παράμετρο αυτή. Δεν σου είπα εγώ να τιμωρηθεί κανένας άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να είναι άστεγος. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να είναι φτωχός. Αλλά υπάρχουμε. Υπάρχουμε. Στην κοινωνία, δυστυχώς. Εγώ έχω ένα φίλο μου, ο οποίος είχε καφετέρια πριν 5 χρόνια, στο φίλος μου. Δεν πήγε καλά η καφετέρια, ήρθανε να πούμε κάτι ρεύματα, ήρθανε να πούμε κάτι, πώς τα λένε αυτά. Έμφυα δεν είχε τότε. Δεν είχε έρθει τότε. Όχι, είχαν ξεκινήσει τα έμφυα. Αλλά μου φαίνεται όχι, την νίκιαζε. Ήρθανε κάτι λογαριασμοί, ήρθανε κάτι που δεν είχε κάτι αποδείξεις. Να πούμε, ήρθε η εφορία, τον τζάκωσε, ξέρω εγώ, του ρίξε ένα δεκάρικο. Δεν είχε και πάρα πολύ δουλειά. Είχε και κάτι χρέη από ένα δάνειο, από ένα σπίτι. Έμεινε έξω. Έμεινε έξω. Μια περίπτωση αυτή. Αυτός ούτε άσωτος ήταν, ούτε χαρτιά έπαιζε, ούτε κουμάρια είχε, να πούμε, ούτε ναρκωτικά έμπλεξε, να πούμε, κτλ. Θα μου πεις και με ναρκωτικά να μπλέξει, τι να κάνει δηλαδή, πρέπει να πεθάνει? Όχι.
αλλά δεν το βάζει την ίδια μοίρα με τον άλλον, ας πούμε, που επιχειρηματικά είχε την οικογένεια, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί, ας πούμε, ο άνθρωπος την πάτησε. Έκανε 2-3 κινήσεις λάθος, δεν πήγε καλά η δουλειά, τον έφαγε ο συνέτερος, του φύγει η γυναίκα. Συμβαίνουν στη ζωή αυτά, ρε. Στη ζωή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Και απορώ πως δεν έχουν γυριστεί ταινίες με τους ατάλλαντους αυτούς, τους σκηνοθέτες που δεν υπάρχουν πουθενά. Εδώ με την κρίση έπρεπε να γυριστούν ταινίες για την κρίση. Αλλά φαίνεται δεν υπάρχει ταλέντο, ούτε φυσικά υπάρχει και κίνητρο από την άλλη μεριά. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Υπάρχει λοιπόν ο άτυχος, υπάρχει ο τεμπέλης, υπάρχει ο εμπλεκόμενος με ναρκωτικά, υπάρχει ο πολύ άτυχος, υπάρχει ο αυτός που έπαθε ατύχημα, έμεινε έξω 6 μήνες, 7 μήνες, είχε μια νοσήλια το ένα το άλλο. Λίγοι άνθρωποι βλέπεις, τι έγινε ρε, πού είναι αυτός, δεν τα άμαθες, λέει, πάει η επιχείρηση και όλα. Με τη μηχανή λέει μπαμ, τράκαρε να πούμε κτλ. Έμεινε ο άνθρωπος 6 μήνες. Μέχρι να ξηκωθεί, τα χρέη 6 μήνες τι είναι. 6 μήνες να μείνεις αντιπαραγωγικός, σε πνίξανε τα χρέη να πούμε. Και αυτός μπορεί να μείνει. Τώρα θα μου πεις απ' την άλλη, ποιος νοιάζεται, ποιος μπορεί να νοιαστεί. Η εκκλησία δεν νοιάζεται. Κάνει τα συσίτια, τα συσίτια τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Κέτερινγκ. Από την τσέπη τους δεν βγάζουν τίποτα. Ούτε έμφυα πληρώνουν αυτοί. Λοιπόν, δεν πληρώνουν έμφυα, πληρώνουμε εμείς. Ναι. Εντάξει. Κάνουν, ας πούμε, την οργανώνουν την κατάσταση, μαζεύουν από τους πιστούς. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Α, δεν βλέπω μεγάλη κίνηση. Πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε ποια ζωή αξίζει και ποια όχι. Κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Δεν είναι κανείς Θεός. Εδώ ο Θεός κατασκευαστής θα κάνει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι θες να. Για τον Τζαβέλα, πες μας, λέει ο άλλος. Τι να σε πάρει για τον Τζαβέλα. Έγινε κολοτούμπα της κολοτούμπας. Τον πήρανε πίσω στον ΠΑΟΚ, προπόνηση. Σε ένα μήνα θα έχει φιλιά στη γλώσσα με τον Ήβης. Το θέλει, λέει ο Μελισανίδης το Τζαβέλα. Το θέλει ο Μελισανίδης, αλλά αυτός έχει να παίρνει 2 εκατομμύρια. Πώς θα τα σπάσει αυτά, εσύ θα τα άσπαγες. Τι θα στείλεις, πώς θα το στείλεις. Τι θα στείλεις, το κυνηγάς σαν το δόνι δηλαδή. Πώς θα γίνει δηλαδή. Του χρωστάς 2 εκατομμύρια. Γιατί του χρωστάς 2 εκατομμύρια. Γιατί τον έβαλες να υπογράψει 500 χιλιάρικα πάνω στα μέλια. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι σαν το γάμο. Τον βλέπεις, κόρη μου, λέει αυτό. Τι τον παντρεύεσαι. Είναι βάναυσος. Είναι γυναικάς. Είναι καρτοπαίκτης. Είναι τεμπέλης. Τον αγαπάω, μαμά. Μα τι τον αγάπησες, λέει αυτόν. Μα δεν τον βλέπεις, λέει, ότι έρχεσαι σε καταστροφή. Τον αγαπάω, μαμά. Γίνεται ο γάμος. Ξοδεύεις και ένα κάρο λεφτά. Φωνέας και το κολόσουγο εκεί πέρα το ένα και το άλλο. Τρίκι, 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 τρίκι τα μπουζούκια κτλ. Σε 6 μήνες, 7 μήνες, μαμά δεν τον θέλω. Τι πα, δεν δω με τόσο κάτι χαστούκια. Δηλαδή, μ' άφησες να κάνω τόσα έξοδα. Φορέματα. Ρούχα, ζαχαροπλαστεία, φαγητά, τα σόγια, το ένα, το άλλο. Και μετά από 7-8 μήνες, δηλαδή, κατάλαβες ένα χρόνο ότι δεν κάνει. Δεν μπόρεσες να το δεις ότι δεν κάνει. Εγώ. Τραγικά πράγματα. Τρελαμάρες τώρα. Τρελαμάρες. Το 1970 λέει είχε 650.000 η Θεσσαλονίκη. Ναι, και ένα 650 έχει λέει το 2016. Δεν ξέρω αν είναι τόσο. Πάνω κάτω τόσο. Απλά λέει, οι πιθανότητες να υπάρχουν άστεγοι τώρα είναι πολύ περισσότερες. Ναι, και οι πιθανότητες είναι περισσότερες. Ο άλλος λέει, ο 2-14, ο Τραμπ λέει έχει χρυσά πόμολα. Συγκρίνει ο άλλος, λέει, από τον εαυτό του, λέει, με τον Τραμπ. Το συγκρίνει με τον Τραμπ. 2-31-090-90-90. Το συγκρίνει με τον Τραμπ ο άλλος. Ο Πέτρος πήρε τηλέφωνο, συγκρίνει τον εαυτό του με τον Τραμπ. Που έχει, λέει, με χρυσά πόμολα. Θα συγκρίνει τον εαυτό σου με τον Τραμπ, μόνο αδερφέ μου. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Πάμε σε ένα φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντ. Καλημέρα, ρε φίλε. Αναπτύσσεις το θέμα πάρα πολύ καλά. Πώς είπατε? Αναπτύσσεις το θέμα με τους αστόχους, λέω, πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ, είναι δύσκολο το θέμα. Δεν είναι εύκολο. Να υποθούν ορισμένες αλήθειες όμως, μπορώ. Άκουλε, ο καθένας θα πει τη δική του περίπτωση. Έτσι, εγώ. Το θέμα των αστέχων, Κώστα, το διαχώρισες και είπες ότι αυτός ο οποίος έπαθε μια οικονομική καταστροφή, ο άνθρωπος έμεινε στον δρόμο και πρέπει να έχει διαφορετική μεταχείριση, πιστεύεις, από έναν ο οποίος είναι δυσμένος στα ναρκωτικά ή στον τζόγο. Αυτό εννοείς. Αν θα πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Ναι, αντιμετώπιση. Από την πολιτεία. Όχι, γενικότερα. Κοίταξε να δεις. Στο μυαλό μας, ακόμα και στο μυαλό μας. Τον άτυχο, τον άτυχο, ναι. Δηλαδή, τον βάζει σε άλλη μοίρα από τον κακό, τον κακοκέφαλο, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Όχι, Κώστα, μ' άκουσε με λίγο να δεις. Λοιπόν,
μια κατάσταση που τη ζούμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ρε φίλε. Ένας ο οποίος έμεινε, ας πούμε, άστεγος. Σε παρακαλώ, με επιτρέπεις. Ναι, σου επιτρέπω. Εγώ τον ξεχωρίζω. Εγώ ανήκω στην πρώτη κατηγορία. Σε αυτούς οι οποίοι έπεσαν έξω οικονομικά και βρέθηκαν να είναι άστεγοι. Το ίδιο θα σε βάλω με ένα κουμαρτζί, ρε φίλε, εγώ εσένα δηλαδή. Βεβαίως, φίλε, βεβαίως. Γιατί είναι άρρωστος. Είναι εθισμένος και θέλει ειδική μετακίνηση. Ο κουμαρτζής. Πρέπει να βοηθηθεί, βέβαια. Ναι, αλλά πώς θα μπει στην ίδια μοίρα, ρε φίλε, στη στεναχώρια του άλλου, δηλαδή την ίδια κατάταξη θα τον βάλει. Ναι. Ναι. Έτσι πρέπει. Ποιος θα τον βάλει, η κοινωνία θα τον βάλει στην ίδια κατάταξη, λες. Εμείς ίδιοι, η ίδια κοινωνία, εμείς είμαστε η κοινωνία. Εμείς, για μας λέω, ναι. Βεβαίως, εμείς θα τον βάλουμε. Γιατί αυτός έχει περισσότερες ανάγκες από εμάς. Υποτίθεται ότι εμείς δεν είμαστε ευθυσμένοι, είμαστε υγιείς. Αυτός είναι ευθυσμένος. Αυτός χρήζει περισσότερες βοήθειας. Κάτσε ρε φίλε, ένας που έμεινε άνεργος επειδή έκλεισε στα 55, είναι 55-52 χρονών, θέλει άλλα 12 χρόνια για να βγει στη σύνταξη. Ο άνθρωπος δεν είναι, συγγνώμη, να ολοκληρώσω, πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, ούτε τεμπέλης είναι, ούτε αυτός κτλ. Θα τον βάλει στην ίδια μοίρα με τον άλλο που έπαιζε κουμάρι, ρε φίλε, και τάχασε. Μα ρε αγόρι μου, εγώ συμφωνώ μαζί σου εν μέρη, αλλά αυτός ο άνθρωπος θέλει να βοηθηθεί, αγόρι μου, γιατί είναι άρρωστος. Αν τον παρατήσουν αυτόν τον άνθρωπο τον άρρωστο, δεν θα έχει τη δύναμη πλέον να ανταπεξέλθει ο ίδιος. Δηλαδή πέφτει σε μία φάση. Τους έχω ζήσει. Έχω ζήσει μαζί τους 2 χρόνια. Ήμουν και εγώ ένας από αυτούς. Ναι. Πίστεψέ με. Δεν πρέπει να εξαγορίζουμε κανέναν. Όλοι χρειάζονται της ίδιας βοήθειας. Δηλαδή αυτός είναι άρρωστος. Άμα τον αφήσουμε, δεν θα έχει πλέον δύναμη να αντιδράσει ο άνθρωπος. Θέλει βοήθεια. Να υπάρχουν. Επιτρέπεται εγώ στη χώρα του πολιτισμού και της δημοκρατίας να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η χώρα, ρε φίλε, του πολιτισμού και της δημοκρατίας? Εμείς είμαστε η χώρα του πολιτισμού. Έλα, ρε φίλε, τώρα το πιστεύεις αυτό. Έχουμε φτάσει να γίνουμε η χώρα της Ευθύλας. Δεν το πιστεύεις αυτό που λες τώρα, η χώρα της δημοκρατίας. Μην το λες αυτό. Γιατί αυτό είμαστε. Τόσοι άνθρωποι άστεγοι έξω. Άλλος από ναρκωτικά, άρρωστος. Να βοηθηθεί, να υπάρχουν πακέτα απεξάρτησης, να μπουν μέσα, να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, κάτσε. Εκκλεισμένος, και αυτός το ίδιο. Ο άλλος επιχειρηματίας, και αυτός με διαφορετικό τρόπο. Αλλά όλοι πρέπει να βοηθηθούν. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε, δεν τα λες καλά τα πράγματα. Δεν τα λέω καλά, τα έχω ζήσει εγώ. Θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Βεβαίως, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Δουλεύω, πέσω, εγώ είμαι 50 χρονών, 60, δουλεύω. Ναι, από τα 20 έχω 10.000 ένσημα. Έτσι. Παθαίνω ένα έμφραγμα να πούμε, ναι, και πρέπει να μπω μέσα να πούμε κτλ. Και δεν έχω, ας πούμε, σουλινάκι. Και δεν έχω μαξιλάρι και δεν έχω υπερίθαλψη. Δηλαδή, ο άλλος που είναι τεμπέλης έχει την ίδια αυτή με μένα, ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή πώς το λες τώρα. Δηλαδή εσύ, ένας που δουλεύει 30 χρόνια και πάει τώρα σε ένα νοσοκομείο, να μην πούμε νοσοκομείο. Ναι. Και θα πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση, με συγχωρείς. Τότε, ας πούμε, και ένας Πακιστανός που έρχεται και που δεν έχει καθόλου ένσημα, να μπει στην ίδια λίστα με τον άλλον. Μιλάμε για τους Έλληνες, αλλά είναι. Τους Έλληνες που έχουμε γεμίσει τους δρόμους και αυτοί έχουν σπίτια, έτσι, Κώστα. Τώρα τα έχω ζήσει εγώ, μου σου λέω 2 χρόνια. Ο Θεός με βοήθησε εμένα ο Θεός με βοήθησε, άκουσε με, γιατί με βοήθησε και είμαι από τους καιρούς που πάτησε τα πόδια μου. Αλλά έχω γνωρίσει ανθρώπους και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει μαζί τους και ξέρω ο καθένας έχει μια δική του ιστορία. Και πίστεψε με, αξίζει τον κόπο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Είτε είναι θυσμένοι στον τόπο, είτε είναι θυσμένοι στα ναρκωτικά, είτε πάθαν κάποια οικονομική ζημιά και φτάσαν σε αυτό το σημείο, είτε, γιατί η ζωή έχει πολλές. Εγώ νομίζω πρέπει να υπάρχει μια προτεραιότητα, φίλε, σε αυτή την ιστορία. Όχι, αγόρια μου, πίστεψε με, όχι. Θα ήταν πολύ άδικο. Υπάρχει ο άσοντος, ο άτυχος, ο τεμπέλης. Ακόμα και αυτός ο τεμπέλης, ας του δοθεί μια ευκαιρία ακόμα. Τον τεμπέλη, μωρέ. Ας το θέσουμε έτσι. Βρε τον τεμπέλη, να του δώσει ευκαιρία. Γιατί? Από κάποιον ο οποίος δούλεψε 25 χρόνια και ατύχησε. Το ίδιο πράγμα είναι. Μιλάμε για ένα τεμπέλη. Ένα τεμπέλη ο οποίος είναι τεμπέλης. Μιλάμε και για όλους τους άλλους οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι για διαφορούς λόγους. Άλλωστε, επειδή είναι ευθυμένος στα ναρκωτικά και δεν τον βοηθάει κανείς, δεν υπάρχουν και εδώ απεξάρτησης, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη χώρα πλέον. Ρε φίλε, τώρα άμα ξεραθώ, εγώ πάθω ένα έμφραγμα. Άμα πάω σε ένα νοσοκομείο, δεν ξέρω αν τη βγάλω καθαρή. Ένα ρουτίνας έμφραγμα, άμα δεν πληρώσω. Και εσύ μου λες τώρα για τον άλλον και τα λοιπά. Δεν είναι, είναι. Τι λέει? Κατάλαβε. Δεν... Είμαι στο περίπτωρο δουλεύω, γι' αυτό μιλάω με τον πελάτη. Υπάρχει περίπτωρο ανοιχτό τέτοια ώρα. Μπράβο, αυτό είναι. Εγώ στην Πόταρη. Έλα. Πόταρη, Κώστα. Δικό μα άνθρωπο. Κάτω, χαμηλά, πού είσαι? Στην Οπάθη, εκεί πέρα, στο γιο πιο κάτω. Πού είναι, εκεί στη γωνία, εκεί στο. Στο... Πώ το λένε? Στο προπό απέναντι. Α, στο προπό απέναντι. Καλά, εκείνο κλειστό δεν ήταν. Το άνοιξα εγώ, έχω 2 μήνε. Α, το άνοιξε. Πέτρο να περάσουμε να κάνουμε καμιά. Δεν καλό περίπτωρο, ανεβαίνει. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει. Εκείνο ο. Περίμενε, είσαι στην Πόταρη με Πάθη γωνία.
Το παλικάρι, που, το παλικάρι που έπεσε έξω με την καφετέρια είναι εκείνη η καφετέρια που έγινε τώρα. Νιχάδικο, τι είναι, Γιτζέλ, Μέλ, τι είναι αυτά εκεί. Ακριβώς, τον Κωνσταντίνο. Ναι. Ακριβώς απέναντι. Φίλος μου, πολύ καλό παιδί είναι. Πολύ καλό παιδί. Προχθές τον είδα. Έκανα τζόγκι και του λέω τι γίνεται, που είσαι και τα λοιπά. Ναι, καλά, καλό παιδί. Ήταν κάτι συμφορές να πούμε, κατάλαβε. Καλό παιδί. Τι ομάδα είσαι. Παοκτήσινε. Έρχεται ο Τζαβέλα, γύρισε πίσω, να ξέρει. Πάσε τώρα, Τζαβέλα. Α μιλήσουμε τώρα για τον Τζαβέλα. Α μιλήσουμε για αυτό το θέμα μα που είναι πολύ σοβαρό. Εσύ πρέπει να το αναδείξετε. Εσύ που έχει τόσο, που σε ακούει τόσο κόσμο. Τι να κάνω, για πες. Εγώ σε κουστάρω. Κοίτα, αργανό είσαι, ρε φίλε, εγώ σε κουστάρω. Ο φανατικό. Με το σαουρίδι μαζί. Το σαουρίδι. Πολύ σε κουστάρω. Αλλά γι' αυτό λοιπόν, άκουσε με. Το θέμα να το προσεγγίσουμε, αδερφέ, όπω πρέπει. Όλοι πίστεψέ με, όλοι οι άστεγοι, οι Έλληνε άστεγοι. Γιατί δεν υπάρχει ξένο άστεγο, πίστεψέ με. Έλληνε είναι όλοι. Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Τώρα εδώ πάει ρατσιστικά το θέμα. Τώρα. Γιατί είναι όλοι. Δεν ρατσιστικά, αγόρι μου, καθόλου. Σορκίζομαι καθόλου. Το έχω ζήσει δύο χρόνια. Στάσου μισό λεπτό. Στάσου τώρα. Κάτσε, περιπτέρα μου. Εκτέρεστα κόμματα. Ένα λεπτό. Δηλαδή θες να πεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει Αλβανός μη άστεγος και υπάρχει Έλληνας άστεγος. Βεβαίως. Τότε είναι μάγκας ο Αλβανός, ο οποίος να πούμε είναι πιο μάγκας από τον Έλληνα. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι. Πίστευτε με, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σαν φιλί μα εξαγλιώνουν. Πίστεψε με. Συγγνώμη, ρε φίλε, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σοβαρά. Κάτσε. Υπάρχουν δομές που βοηθάνε. Δηλαδή τώρα όσοι άστεγοι υπάρχουν είναι μόνο Έλληνες. Ναι, βγαίνει μια βόλτα έξω, πάμε στη ξεκίνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσει από τη Μαργαροπούλου, πίσω από το σταθμό. Ναι. Θα φύγεις, θα πας στη Ροτόντα. Αντιροτόντα θα κατεβεί, θα πας εκεί πέρα στο πάρκο που είναι απέναντι από τα πανεπιστήμια. Πού είναι ο Αγιοστυλιανός εκκλησία, ακριβώς απέναντι. Και τι διαβρό ξένο άστεγο δηλαδή. Θα δεις, προχώρα και θα δεις. Θα πας μέσα στα πανεπιστήμια, θα πας στο ΑΚΕΠΑ, θα δεις μέσα στο ΑΚΕΠΑ, θα δεις τι γίνεται μέσα στο ΑΚΕΠΑ, θα πας μέχρι το Ιπποκράτιο, θα δεις τι γίνεται στο Ιπποκράτιο, θα δεις τι γίνεται πίσω από τη Μακεδονία Παλάς. Στο Παπαγεωργείο έχω πάει και έχω δει. Θα δεις τι γίνεται, αδερφέ, ναι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για κάποιο λόγο, επειδή η σημερινή κοινωνία, η ελληνική κοινωνία έχει γίνει πλέον ξεφύλα. Βρεθήκαν και κάποιο λόγο στον δρόμο. Είτε είναι ναρκωμανείς, να βοηθηθούν τα παιδιά. Πρέπει να βοηθηθούν, γιατί αυτοί δεν έχουν δυνατότητα. Δεν το ξέρανε, φίλε, ότι άστεγοι μόνο είναι Έλληνες. Δεν το ξέρανε. Δηλαδή, όταν λέμε όλοι Έλληνες, ένα 85%. Α, τώρα το κατεβάζεις, ναι. Όχι, εντάξει, όχι, δεν σε είπα. Απόλυτο δεν είναι, φίλε. Πάμε επόμενες γραμμές. Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, καλά. Εγώ πάντως την αμαρτία μου τη λέω. Τον άτυχο που έκανε την λάθος κίνηση με τον κουμαρτζή που έχασε το σπίτι, δεν το βάζω στην ίδια μοίρα. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία. Τον κουμπαρτζή με τον άνθρωπο που έκανε τη λάθος κίνηση. Δηλαδή είναι 50 χρονών άλλος. Το πετάνε έξω από τη δουλειά. Κλείνει το εργοστάσιο, πάει στην Τουρκία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει δουλειά. 52-53 γίνεται 54. Τρέχουν οι λογαριασμοί από εδώ από εκεί. Του παίρνουν το σπίτι, μένει άστεγος. Θα το βάλω το ίδιο με τον άλλο που είναι κουμαρόσκυλο, μωρά. Δεν το βλέπω έτσι. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλώς τον. Γεια σου, ρε, φίλε. Του Πιώτη. Άμα δηλαδή ο φίλος σου η Λολή, ναι, αυτός εδώ πέρα που δεν έχει δουλέψει ποτέ του ήταν άστεγος, τι θα έλεγε. Η Λολή είναι φίλος μου, ρε. Αυτό είναι, έχω διαπροσωπική σχέση μαζί του. Άλλο να είμαι φίλος με κάποιον, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Άμα όμως πάει εγώ ένας. Του Πιώτης, ναι. Μπράβο, ναι. Και σε ξέρω καλά. Και εγώ όμως είμαι άστεγος αυτή τη στιγμή. Και συγγνώμη, ο Λολί, εγώ τον έχω δει να δουλεύει, χωρίς ένσημο, ναι, βέβαια, στη Ρόδο μακέτο, που είχα πάει μακέτο, με το. Πώς το βέβαια δούλεψε. Τι πάρα πει, επειδή δεν είχε ένσημα, δεν δούλεψε, δούλεψε. Ήταν οι κουστούμτζίδες παλιά στην Τούμπα, ήταν να πούμε. Πώς δεν δούλεψε. Ναι, το ξέρω. Ο Μάνταρας που έκανε παρέα. Ο Μάνταρας που έκανε παρέα. Δούλεψε κι αυτό στο λιμάνι, να πούμε. Στον Ποδάρα δεν πηγαίνανε. Στον Ποδάρα, του φύγει ο Ποδάρας. Είδες, είδες τι ωραία μου ήταν. Ο Ποδάρας και η Κυραδέσποινα παραπάνω. Η Κυραδέσποινα, βέβαια, ο Ποδάρας. Και στο καφενείο του Καραμαλή. Στο καφενείο του Καραμαπού, βοήθαμε λίγο. Δίπλα στο Παχρογήπεδο, ρε Βοσπόρου. Α, ναι, στη Βοσπόρου, ναι. Ναι. Τα σκαλοπατάκια που ανέβαινα. Σωστά τα λέει. Σωστά τα λέει. Εσύ πώς έμεινες τώρα, εσύ πώς έμεινες άστεγος, πώς έγινε το. Πώς έγινε. Όπως είπες πρωτύπτερα, έκανα κι εγώ κάποια δουλειά, βγήκα έξω, μου τα έφαγανε τα λεφτά, οι εφορίες και τα δεν ξέρω τι. Έπεσες έξω, λογικό. Ναι. Εντάξει. Ο φίλος μου Γιάννη που σε μιλούσε πρωτύτερα. Ναι, ο Γιάννης. Ναι. Ο περίπτερας είναι πολύ καλό παιδί. Το περίπτερο εκείνο ήταν κλειστό πολύ καιρό, α πούμε. Ναι, εντάξει, έτυχε
έτυχε κάτι και μπόρεσε και το πήρε το παλικάρι. Μπράβο, ναι, ναι, καλό περίπτωρο. Ναι, ωραίο, ναι. Καλό πεζοδρόμιο, με μακρύ πεζοδρόμιο, ναι. Και να το βοηθά από εκεί να περνάει. Μα πέρασανε πόσες φορές και μου λένε είναι κλειστό το περίπτωρο, είναι κλειστό το περίπτωρο, να πούμε. Ναι. Α, μπράβο. Και εγώ είμαι στο στέκι μεταναστών. Εκεί έπαιρνα εγώ σοκολάτα Ίων την Ευγενούλα από εκεί το περίπτωρο. Την Αμυγδάλου και την ωραία, ναι. Δύο-τρεις έπαιρνα από εκεί, ναι. Αλλά έκλεισε μετά. Άκου να σου πω, εγώ είμαι στο στέκι μεταναστών. Πού είναι αυτό? Ερμού 23. Στην Ερμού είσαι, ναι. Κάτι Σαββατοκύριακο μαγειρεύουμε εμείς για όλους τους άστεγους και έρχονται και τρώνε. Είμαι και εγώ εκεί πέρα μέσα και άλλα δύο άτομα. Άλλοι δύο Μιχάληδες. Και τώρα αυτό που λέει ο άλλος, ο περιπτεράς, ότι μόνο οι Έλληνες είμαστε άστεγοι και δεν υπάρχει ξένα αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Άμα πας τώρα μόλις κολλάσεις, τελειώσεις. Κάτσε τώρα να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Τι γίνεται, άκου να σου πω, ναι. Πίσω από το ΙΚΑ, ξέρεις που είναι τα δικαστήρια. Πίσω, ναι. Εκεί πέρα θα δεις τουλάχιστον 30 άτομα Έλληνες να κοιμούνται. Δεν μου λες. Το θεωρείς φυσιολογικό να έρθουν εδώ οικονομικοί μετανάστες. Από Αλβανία, από Ρωσία, από... Ναι, έχουμε ακόμα την ερώτηση. Οι οποίοι δεν είχαν κανένα Πασόκ εδώ 30 χρόνια. Ναι. Εντάξει, να διορίζει, να κάνει, να ράνει. Ναι. Η απορία δική μου είναι η εξής. Είναι πραγματική απορία και θέλω να μου τη λύσεις εσύ που ζεις, βιώνεις το πρόβλημα. Δεν μου λες. Αυτοί πώς είναι δυνατόν να μην είναι άστεγοι και να είμαστε εμείς, που δεν είχαν την ευκαιρία 30 χρόνια να έχουν μια ευημερία στην κοινωνία τους. Μια, έτσι πούμε, παιδί μου, καλή οικονομική κατάσταση. Πώς το εξηγείς αυτό εσύ? Πώς εξηγείς ότι ο Αλβανός σήμερα ήρθε στην Ελλάδα απένταρος πριν 25 χρόνια? Δούλεψε, έκανε, έρανε, έκανε αυτά και τα. Προόδευσε, έβγαλε παιδιά στην κοινωνία, τη δεύτερη γενιά. Κάποιοι από αυτούς γυρίσαν πίσω με λεφτά, οι Αλβανοί, δούλεψαν, κάνανε. Και ο Έλληνας να είναι άστεγος. Αυτό μπορείς να μου το ερμηνεύσεις και να το ακούσει και ο κόσμος. Για πες μου. Θα στο ερμηνεύσω. Ερμήνευσέ το μου, ναι. Εγώ ήμουνα πολλά χρόνια στην Κρήτη. Στην Κρήτη? Ναι, στην Κρήτη. Δούλεψες εκεί? Ναι. Ναι, ήμουνα σε όλη την Κρήτη εκεί πέρα πολλά χρόνια. Κανένας κριτικός δεν δουλεύει. Κανένας. Δουλεύανε όλοι οι Αλβανοί, οι Πακιστανοί. Οι Έλληνες για να δουλέψουν εκεί πέρα θέλουν 50 ευρώ. Ο Αλβανός πήγαινε με 25 ευρώ. Και τον έπαιρνε άλλος με μικρότερο μεροκάματο. Ναι, μπράβο. Ωραία. 20 ευρώ πήγαινε ο Πακιστανός. Ο Έλληνας δεν δούλευε για 25 ευρώ. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά. Ότι αυτοί κάνανε δουλειά με πολλά χρόνια που δουλέψαν, πολλές ώρες που δουλεύανε. Άρα μου λες τώρα, καλέ μου φίλε του Μπιώτη μου, ότι αυτή ήταν πιο εργατική από εμάς. Στις βαριές δουλειές. Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ευκολονόητο ότι ήταν πιο δυνατή από εμάς. Δηλαδή, όχι πιο δυνατή, πιο εργατική από εμάς στις βαριές δουλειές. Στις βαριές δουλειές, ναι. Δουλεύανε στις ελιές, δουλεύανε. Στα ροδάκινα, στα αυτά. Ναι. Στα θερμοκήπια, ναι. Ναι. Ναι, αλλά εκείνοι δεν κάνουν και φορολογική δήλωση. Ποτέ τους. Εσύ όμως κάνεις φορολογική δήλωση. Και εγώ που είμαι άστεγος, κάνω φορολογική δήλωση με στιγμή. Μας έχουν δηλαδή ο Αλβανός σήμερα δεν κάνει φορολογική δήλωση, λες? Όχι, ποτέ. Ποιος κάνει? Πώς δεν έχει δηλαδή? Έχουν χαρτιά, νομίζω. Δεν κάνει. Πιο πολλοί Αλβανοί δεν έχουν χαρτιά. Μάλιστα. Πιο πολλοί Αλβανοί που είναι. Α, ναι. Ύστερα, εδώ πέρα, όπως είπε πρωτήτερα, για τους ξένους που έχουν έρθει τώρα μέσα, τα hotspot έχουν γίνει εδώ πέρα. Οι άρτσεις και οι πράξεις που τα έχουν πάρει έχουν γίνει εκατομμυριούχοι, ξέρεις τι λεφτά παίρνουν. Ξέρω. Γι' αυτό προωθούν εκεί ναι, τα. Φυσικά, ναι. Και θέλουν να έχουν τους ξένους. Άρα εσύ νιώθεις τώρα, ας πούμε, μια ανθεληνική. Μέσα στην ναι. Ελλάδα να είμαι ξένος. Ναι. Μέσα στην Ελλάδα να μην είμαι Έλληνας. Να είμαι Έλληνας και να νιώθω ότι δεν είμαι. Προτιμούσες τώρα να είσαι Πακιστανός και να πας στα hotspot, ας πούμε. Με άλλα λόγια. Οπωσδήποτε. Κάπως αυτή τη στιγμή εμένα μου φιλοξενεί ένας φίλος μου. Αύριο μπορεί να πάει στον κόσμο. Ναι. Έξω. Με κατάλαβες τι γίνεται. Η δουλειά είναι ότι είναι ορισμένα πράγματα που εμείς οι Έλληνες δεν τα έχουμε πιάσει το κεφάλι. Εγώ πάντως όταν πάω σπίτι μου, πραγματικά, εγώ δουλεύω πολύ έτσι. Όταν πάω σπίτι μου, ας πούμε, και ξέρεις τι λέω. Ωραία που δεν είμαι άστεγος, να πούμε, δεν έχω τη ζέστη μου. Χώνομαι κάτω από το κρεβάτι και λέω είμαι καλά. Καταλαβες. Το λέω. Βέβαια. Που ας πούμε, δουλειά έχω, ας πούμε, μπορώ και βγάζω 5 φράγκα. Το ότι δεν είμαι άστεγος και μπορώ να φάω, το λέω σαν φοβερό γεγονός.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός για μένα. Ότι δεν είμαι άστεγος. Ναι. Και να μην μείνεις ποτέ. Ναι. Δηλαδή το νιώθω ότι είναι πολύ σημαντικό. Που είναι σημαντικό. Μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το νιώσω. Δεν μπορώ να το νιώσω. Αλλά πάντα το φοβόμουν το να μείνω άστεγος. Το καλοκαίρι, όταν τελείωνες, πήγαινες στην παραλία βόλτα. Ναι. Έτσι δεν είναι, όταν τελείωνες, δεν πήγαινες με τα πόδια στην παραλία και κάνεις ποδαρόδρομο. Πολλές φορές για να αποφορτιστώ. Ναι. Α, μπράβο. Εγώ σε έχω δει πολλές φορές εκεί πέρα. Εγώ κοιμόμουν τότε στο Λευκό Πύργο μπροστά. Σε έχω δει πάρα πολλές φορές. Και τρέχοντας πήγαινα. Πολλές φορές. Ναι, 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 ναι. Πήγαινες τρέχοντας. Γιατί δεν μου βάλες μια τρικλοπόδια να πιάσουμε την κουβέντα. Ρε παλιάνθρωπε, αφού είσαι από την Τούμπα. Δεν πειράζει. Ρε παλιάνθρωπε, αφού είσαι από την Τούμπα, ρε παλιάνθρωπε. Δεν πειράζει. Επίσης εδώ, ποδάρας εδώ. Μάνταρας, λολί, το σύνθημα. Δύο κουβέντες θα με έλεγες. Θα σταμάταγα εγώ. Το ξέρω. Μάνταρας, αν με έλεγες, λολί, μπαπ. Θα σταμάταγα. Από δύο χρόνια, να σου πω, ένας είχε σταματήσει που καθόταν. Ήταν εκεί πέρα κάτι σουβλάκια που έκανε ένα περίπου. Ναι, είχε απέσει. Με έπιασε πείνα. Από πάνω, από την έπιανε. Ναι. Από. Το Μέγα Αλέξανδρο πάνω στο. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Είχε ένα ωραίο, είχε ένα βρώμικο ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Και σταμάτησε μια μέρα και ήμουν εγώ εκεί πέρα. Και μου λες, θα σε κεράσω, μου λες ένα σάντουιτς. Με είδες έτσι πως ήμουν. Ναι. Ότι, και με κέρας και σάντουιτς και με κέρας και κοκακόλα. Κοκακόλα, ναι, ναι. Θυμάμαι, ρε. Εσύ ήσουν ρε κάθαρμα. Εγώ ήμουν ρε κάθαρμα. Παλιωτόμαρο, ρε γάμο. Είχα κάνει τζόκινγκ και είχα κουραστεί και λέω κάτσε να ράξω να μυρίσω λίγο, ρε. Να μυρίσω λίγο. Ναι, μπράβο. Μην τα λες αυτά, μην τα ακούει ο κόκκινος στο παλιωτόμαρο. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά. Χάρηκα πολύ, Κωστάκη, αλλά μια φορά να ξέρεις ότι πονάει αυτό το μέρος των αστέγων της Θεσσαλονίκης από τους Έλληνες. Μπορεί να υπάρχουν και λίγοι ξένοι, αλλά οι πιο πολλοί είναι Έλληνες. Πάντως, αυτό που μου λες είναι ότι κάναμε λάθη προσεγγίσεις. Άλλοι παίζανε κουμάρια, άλλοι αυτά. Αλλά νιώθουμε ότι είμαστε εγκατελελειμμένοι από την ελληνική κοινωνία, από την ελληνική πολιτεία, ενώ ο ξένος δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Είναι, είμαστε. Είμαστε. Εγκατελειμμένοι είμαστε. Πραγματικά είναι αυτό εδώ πέρα. Ότι είμαστε εγκατελειμμένοι. Δηλαδή, άμα βοηθούνται τώρα 50 άτομα από τους άμστεγους και οι υπόλοιποι. Δεν βοηθούνται. Σου είπα εγώ. Εντάξει, εγώ δεν μένω ποτέ από φαγητό. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Εκεί... Ναι, αλλά θες να πας μια τουαλέτα, ρε φίλε. Θες να κάνεις ένα μπάνιο. Θες να αράξεις. Δεν μπορεί να δεις τηλεόραση ξαπλωμένος ανάσκελα, ρε. Τι είναι. Πρωτήτερα που σε είπε κάτι πιο μπροστά που ήταν ο άλλος ο συνάδελφός σου. Ο Καμόρα, ναι. 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 Είχα βγει και τον είχα πει. Μοναστηρίου 62 υπάρχει εκεί πέρα το μέρος του κέντρου ημέρας που μπορείς να πάρει να κάνεις μπάνιο, μπορεί να πάρει να πλύνεις τα ρούχα σου, μπορεί να πεις... Αλλά είσαι πιο αξιοπρεπής, ναι, ωραία. Ναι, που είσαι πιο αξιοπρεπής, με κατάλαβες. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι δομές, που αυτή η δομή είναι της πράξης. Μάλιστα, με πολύ κατάλαβες. Καλά. Τα λέμε, του Μιώτη. Ναι, τα λέμε. Να είσαι καλά. Άντε, για εγώ πάω παραλία, περπατάω, τρέχω. Ναι, άμα με δεις, βάλε μου έτσι μια φωνή, σφύραμε. Έγινε. Okay. Άντε ρε, τα λέμε, για χαρά. Σφυράτε ρε, πες το σύνθημα. Πάμε. Έλα φίλε. Όχι, τι τηλέφωνο είναι αυτό, επί χούντας είναι. Μας παρακολουθεί η ΕΥΠ. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Τι τηλέφωνο είναι αυτό, ύποπτο. Α, είναι με τέτοιο, εγώ τα αυτιά. Το παλιό με τα ΣΥ, με το ΣΥΡΜΑ. Όχι, όχι, όχι. Πάλι χουρχούρ κάνει, ναι. Κάνει χουρχούρ. Περίμενα να βγάλω τα μουσικά. Για βγάλει τα κόλπα εκεί, γιατί είναι λίγο αντιαισθητικό για τους υπόλοιπους. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ναι. Πάμε. Τώρα είσαι Περδίκη. Πάμε. Α, τι γίνεται, καλά. Τι παλεύουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι από Αλβανία. Αλβανός, ναι, ωραίο. Ήθελα να πω το κύριο ότι εμείς και τον αέρα εδώ στην Ελλάδα το πληρώνουμε. Όταν λες, γίνε λίγο πιο σαφής για να καταλάβω. Και τα χαρτιά, εμείς πληρώνουμε κάθε χρόνο χαρτιά εδώ στην Ελλάδα, άμα ξέρετε. Πέστε να τα ακούσει ο κόσμος. Γιατί λένε ότι εσείς δεν πληρώνετε ούτε εφορία, τίποτα. Είστε τζαμπατζίδες, α πούμε. Έτσι λέει. Και φορολογική δήλωση πληρώνουμε, κάνουμε. Φορολογική δήλωση. Ναι. Βεβαίως κάθε χρόνο και από το 95 είμαι εδώ και έχω 4.000 έσμα μέχρι τώρα, πες το κύριο. Κοπάνησες 4.000 έσμα, ρε σκύλε, μπράβο. Ναι, είμαι 36 χρόνο και έχω 4.000 έσμα. Ζάχαρη με μέλι. Θαυμάσια. Για πες παρακάτω. Γιατί τώρα οι Έλληνες μένουν άστεγοι και οι Αλβανοί δεν μένουν. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό. Γιατί τώρα. Αυτό... Ναι, για πες. Λοιπόν, αυτό θα το δείτε εσείς, όχι εμείς. Όχι, εσύ πώς το ερμηνεύεις. Και να σας πω και κάτι, έχουμε μπει στην ετροπία το δικό σας κι εμείς.
Ασυνοτροπία τη δικιά μας, δηλαδή την κακή νοοτροπία μας. Δηλαδή η λούφα, αυτό, το ένα, το άλλο. Εμένα με έτυχε κάτι να σας πω τώρα. Ναι, ναι. Εργαζόμουν σε μια εταιρεία. Μάλιστα. Εγώ ως οδηγός πιο πολλά χρόνια δούλευα. Οδηγώνει, ναι, ωραίος. Γάμα κατηγορία, δίπλωμα, γάμα. Και έψιλον έφτασε. Και έψιλον έφτασε, πιο απάνω. Μάλιστα. Ναι, ωραίος, για πες. Και θέλω να σας πω ότι δεν θα πω αναφέρω εταιρείες και βλακίες. Όχι, μην πεις, δεν χρειάζεται. Ναι. Έτσι απ' έξω, απ' έξω. Ναι. Οδηγούς ανασφάλιστο φορτηγό. Ναι. Με σταματάει η τροχιά. Ναι. Με έχουν πάρει το δίπλωμα. Ναι. Εδώ έχει 1,5 μήνα. Mm-hmm. Εγώ το νόμο το ξέρω ότι είναι 500 ευρώ. Εσύ δίπλωμα, ναι, εσύ δίπλωμα έχεις, αλλά οδηγούσες τη δουλειά σου ανασφάλιστο φορτηγό. Να αυτό να καταλάβω. Και το αφεντικό ότι το έχω σπίτι, το έχω σπίτι, το έχω σπίτι, θα το πάρουμε, το φέρουμε. Και τώρα δεν έχει λεφτά να πληρώσει το δίπλωμα. Εσύ τώρα, ο νόμος τι λέει, ότι είσαι εσύ ο υπεύθυνος ή το αφεντικό σου. Εγώ και εγώ και το αφεντικό. Α, μαζί είστε δηλαδή. Ναι. Και εγώ αφόσον ανεβαίνω στο φορτηγό είμαι υποχρεωμένος να. Ναι, αλλά εσύ μπορεί να πεις ρε φίλε, εγώ είμαι εργαζόμενος, τι να κάνω. Ναι, αλλά ο νόμος είναι νόμος. Ο νόμος είναι νόμος, αλλά θα πρέπει να σε πάρει πιο φάλτσα εσένα. Το θέμα είναι ότι έχω μεγάλο πρόβλημα. Έχω 3 παιδιά. 6 μήνες τώρα θα είσαι χωρίς δουλειά δηλαδή. Όχι, θα πληρώσω την κλίση και να πάρω το δίπλωμα. Α, 500 ευρώ είναι δηλαδή. Ναι, αλλά την κλίση πρέπει να την πληρώσει το αφεντικό. Όχι εγώ, κατάλαβες. Το αφεντικό πρέπει να πληρώσει την κλίση. Αλλά τώρα ξέρεις τι κάνει. Ξέρεις τι κάνει τώρα ο Ελληναράς. Λέει. Αυτός τώρα έχει ο Αλβανός ανάγκη, έχει 3 παιδιά. Ας το πληρώσει αυτός. Και σίγουρα θα σου πει πλήρως το εσύ και θα στο κρατήσει. Και έτσι. Δες την πλάκα που κάνουμε, δες. Ναι. Εγώ θέλω να φύγω από τη δουλειά. Α, θες να φύγεις. Ναι. Και τι μου λέει ο άνθρωπος. Λέει δεν έχω λεφτά ούτε να σε δώσω από δηλαδή να απολύσω ούτε τίποτα. Δηλαδή άμα θες φύγει υπόγραψε λέει και να σε δώσω τα λεφτά σιγά σιγά και κατάλαβες. Δεν πρόκειται να σε δώσει φράγκο. Και εγώ δεν υπογράφω. Μην υπογράφεις. Αλλά το πρόβλημα είναι, θέλω να σου πω. Ναι αλλά θα μείνεις χωρίς δουλειά τώρα άλλο 3,5 μήνες. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι έχω 3 παιδιά. Τον ίδιο πρέπει να την πληρώσουμε, το άλλο πρέπει να την πληρώσουμε, το άλλο πρέπει να την πληρώσουμε. Η γυναίκα σου δουλεύει, η γυναίκα σου. Όχι, έχω και μωρό τώρα. Όχι, αμάν μωρό, αδερφάκι μου, πυροβολάς και εσύ χωρίς να δουλεύει γυναίκα. Είσαι ρυψοκίνδυνος, θα πούμε. Τι να κάνουμε, μετά από 9 χρόνια. Έχω ένα γιο 12 χρονών, κόρη 10 και έκανα και μια κόρη τώρα μικρούλα. Χαρά στο κουράγιο σου μετά από τόση δουλειά να μολύσεις και τρίτο παιδί. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, είχα υπομονή να σου πω. Απλώς θέλω να σου πω, δεν έχω τίποτα προσωπικά με κανένα και αυτά. Απλώς θέλω να σου πω ότι. Πολλά χρόνια έκανα και δεύτερη δουλειά, κατάλαβες. Δηλαδή, βέβαια, άμα δεν δουλεύει γυναίκα, θα κάνεις και δεύτερη δουλειά. Οι περισσότεροι Αλβανοί δουλεύουν πάρα πολύ. Ναι. Άρα θεωρείς λοιπόν, για να το τελειώσουμε, για να πάμε στο διάλειμμα, θεωρείς ότι οι Αλβανοί ως λαός είναι πιο εργατικοί από τους Έλληνες. Έτσι ακριβώς, αλλά ως φορές, δηλαδή είναι και οι Έλληνες, εντάξει, δουλεύουν, ναι, μπροστού. Πάντως εγώ στο καφενείο Αλβανό το πρωί να κάθεται να πίνει καφέ και να πίνει ούζο 11 η ώρα 12, δεν είδα. Ναι, ναι. Όχι, δεν είδα. Έχει τώρα, έχει. Τώρα, μα έχει τίποτα, όταν πρώτο ήρθατε τα βράδια. Πώς λες εσύ ότι έχουμε κάνει και μάγουλα και αυτά. Κάνατε και εσείς μαγουλάκια. Πάμε σε διάλειμμα, υπομονή, υπομονή. Καλώς, καλώς κύριε. Για. Ένα λεπτό το διαλυματάκι, υπομονή, τι θα κάνουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση.
Χρόνια πολλά. Είμαι ο Δημήτρης Πρίφτης. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 αλλά και σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και όμορφες στιγμές κοντά στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Είμαι ο Βαγγέλης Αλεξανδρίνης, προπονητής της καλαθοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολη. Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Χιλιαδάκης και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία και ό,τι επιθυμεί αυτές τις αγίες μέρες. Μετρόπολης 95,5. Πολλές φωνές, μία ευχή. Χρόνια πολλά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, να πούμε. Τι θα γίνει με το χάλι μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Έλα, Κώστας, είσαι. Πάντως οι Αλβανοί λένε είμαστε εργατικότερος λαός από τους Έλληνες. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι. Και λέει... Από Ερυθρό... Από... Έλα, μ' ακούς. Ναι, από Έρι. Από Ερυθρόλευκη, από Κιανόλευκη η Κρίνη τηλεφωνώ. Κρίνη, έλα. Κιανόλευκη, ναι. Η Κρίνη, ναι. Λοιπόν, τώρα μιας και είπες, Κώστα, για κουμαρτζίδες. Ναι. Είμαστε εδώ πέρα, παίζουμε ένα χαρτάκι εδώ πέρα μαζευμένοι. Να το. Πέντε φιλαράκια. Ναι. Πέντε φιλαράκια. Ναι. Και θέλουμε να μας κάνεις λίγο, λίγο καγιούλι, ρε Κώστα. Λίγο για καγιούλι. Ε, τι καγιούλι, μα κάτσε τον αύριο να πληρώσει. Αύριο είναι η μέρα η μεγάλη. Κύριε Καγιούλη! Κύριε Καγιούλη, πληρώστε τώρα! Τώρα! Παίζετε χαρτιά, ρε κουμαρόσκυλα, ε! Κουμαρόσκυλα, Κώστα, κουμαρόσκυλα. Δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω. Τώρα γυρνάει, λες ο Τσαβέλα στον Πάο πίσω, θα πάρουν πρωτάθλημα, λες αυτοί. Όχι, γύρισε ο Τζαβέλα κανονικά στι προπονήσει. Προπονήσει. Θα πάρουν πρωτάθλημα, λε τώρα τι κάνουν αυτοί τώρα. Ε, πρωτάθλημα δεν θα πάρουν, δεύτερη θέση, να μην χτυπήσει, να πούμε. Άμα. Εμεί πώ θα μα τα σωθούμε, φέτο τι θα κάνουμε. Εμείς. Ο Ηρακλή. Ναι. Ξέρω εγώ, από τον Ιβάν εξαρτάται. Πάντω, αν δεν δε σωθείτε φέτο. Ναι. Εάν δεν σωθείτε φέτο, σα χάσαμε. Δηλαδή. Αντίο, ναι, αντίο, σας χάσαμε. Σας χάσαμε. Πάτε να γίνετε εθνικός, προοδευτική, τέτοια ιστορία να πούμε. Καταλαβες. Σαν τον Άρη, πιο βαθιά μας λέτε δηλαδή. Ο Άρης μια χαρά είναι. Ο Άρης, άμα ανέβει κατηγορία καθαρός, άντε να χρωστάει ο Καρυπίδης κάθε εκατομμύριο του χρόνου. Παραπάνω δεν βλέπω να χρωστάει. Εντάξει, είναι. Μετά. Μπορεί να την πάρουν την ομάδα και οι ίδιοι Αργιανοί να κάνουν κανένα ντου να του φάνε την ομάδα τζάμπα. Δεν ξέρεις τώρα, αυτή είναι και λέω. Δεν έχεις εμπιστοσύνη σε Αργιανούς. Μπορεί να πούμε του την πάρουν τζάμπα να κάνουν πάλι να φέρουν τον Κόντι πίσω. Να κάνουν καμιά λαϊκή κατάσταση πάλι ο αριστό λαό του. Δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά είναι σε καλύτερη μοίρα από εσάς αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Κώστα, κάτι τελευταίο και θα σε χαιρετήσω. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Πάντως, αυτό που είπαν οι Αλβανοί ότι είναι πιο εργατικοί από εμάς, ισχύει. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Εδώ εμείς τεμπελχανάδες εδώ πέρα, χαρτιά παίζουμε αύριο, δουλειά κανένα δεν έχει. Όλοι εδώ πέρα είμαστε με τα λεφτά του μπαμπά και του παππού ζούμε εδώ πέρα. Άρα έχουν δίκιο που λέει Αλβανός, άστεγος δεν υπάρχει. Και όλοι είναι Έλληνες, να πούμε. Άστα να πάρει, δόξα τω Θεώ, ο παππού να τον έχει γερό τον παππού μας, τις γιαγιάδες μας, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Πόσο χρόνο είναι ο παππού σου? Παππούς 87. Η γιαγιά. Η γιαγιά είναι πιο μικρή, 82 είναι η γιαγιά. Ναι. Άμα πεθάνει, βάλτο στην κατάψυξη. Κλείδωσέ τον. Τι να σε κάνω, ρε. Αφού ένας φίλος μου, 35, ζούσε με τη μάνα, άκουρε, χείρα η μάνα, με σύνταξη χειρίας και η μάνα της μάνας, η γιαγιά 80 χρονών, με καλή σύνταξη χειρίας και αυτή. Δυο ατυχήσασε να πούμε στο ίδιο σπίτι και ο 35 τεμπέλγανα. Αρρώστησε με συνάχη γιαγιά, τον βλέπω να τρέχει με 200. Πού πα, ρε Μανώλη, του λέω. Φαρμακείο λέει να πάρω φάρμακα για τη γιαγιά. Λέω πρέπει να την αγαπά πολύ τη γιαγιά σου. Σκατά στα μούτρα μου λέει. Τι να την αγαπάω, λέει τη γιαγιά μου. Λέω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Ρε άμα πεθάνει, λέει θα μείον μία σύνταξη, λέει στο σπίτι. Θα τη βάλω, λέει, στο καταψύχτη. Έξω λέει έχω ένα μπαλκόνι, λέει 3 μέτρα επί 7. 3 μέτρα επί 7. Ένα ωραίο μπαλκονάκι. Έχω ένα καταψύχτη, λέει. Είναι και μικροκαμωμένη, λέει η γιαγιά. Δεν τράπεσε, του λέω, δεν εσχύνεσαι ένα κάδρο. Ε? Θα τη χώσει μέσα το καταψύχτη, θα παίρνει τη σύνταξη, λέει. Τι αλήτε είστε.
Ναι. 26 χρόνια είμαστε ακόμα μικροί, είμαστε. Έχουμε μέχρι τα 35, βλέπουμε πρώτα Θεός. Α, εντάξει, έχεις μέλλον. Δεν μου λες τώρα τι χαρτιά παίζετε, μπυρίμπα παίζετε τι. Όχι, ποκεράκι, ποκεράκι. Α, ποκεράκι παίζετε. Ποκεράκι. Ποκεράκι, ναι. Να χαρώ τον φίλο μου. Τώρα ο κόκκινος έχει άδεια, ο κόκκινος. Ναι, επειδή είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, πνευματικός και σωματικός. Δηλαδή το να κάνεις 2 ώρες εκπομπή κάθε μέρα είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ. Βαρένανε οι ώμοι του. Και αφού δεν πήρα άδεια το καλοκαίρι, λέει. Δεν πήρε. Θα πάρει δεν τώρα, πήρε. Ναι, ναι. Τώρα, του λέω θα πας που δεν άρεσε, του λέω. Πήρες άδεια και τα λοιπά. Τον είδα στη Βλάστη, έτρωγε κάτι χορτόπιτες, κάτι σανόπιτες, κάτι χορταρόπιτες, πώς λέγεται. Γιατί κάνει και. Χριστιανό, κάνει τη δίαιτα, πώς τη λένε αυτή, την νηστεία. Νηστεία, νηστεία. Καλά περνάτε. Τώρα, ναι. Το σκύλο το άνδρων, ποιος θα τον τάιζει που λέει όμως άδεια. Ο σκύλος του Ανδρώνη, φίλε, είναι τυχερός, γιατί έχει 2 ιδιοκτήτες. Λοιπόν, όταν έφυγε ο σκύλος, την κοπάνησε από εδώ, την κοπάνησε ο σκύλος, τον βρήκε ετοιμοθάνατο μια κοπέλα. Ναι. Το Ρούντι. Τον περιέθαλψε η κοπέλα, τον τάισε, τον πότισε, είχε, ο Ρούντι έγινε σαν το Βενιζέλο έγινε από το φαΐ. Πρόσεξε τώρα. Η οικογένεια τώρα όμως έβαλε ανακοινώσεις, ξέρω εγώ, χάθηκε ο Ρούντι κτλ. Ήδη η κοπέλα σε μια ανακοίνωση ότι ο Ρούντι είναι αυτός που βρήκε, ήρθε, βρήκε τα αφεντικά εδώ και λέει να τον κρατήσω, λέει το Ρούντι. Να τον κρατάς, λέει, αλλά να μας το φέρνεις, λέει λίγο. Και τον έφερε τώρα τα Χριστούγεννα το Ρούντι, χαρές ο Ρούντι κτλ. Η κουφάλα ο Ρούντι έχει 2 ιδιοκτήτες τώρα. Έχει την κοπελίτσα που μένει και εδώ κοντά, τον φέρνει καμιά βόλτα εδώ πέρα. Την έχει βρει από 10 μασέλες ο Ρούντι. Δεν το ξέρεις Γιάννη. Ήρθε εδώ ο Ρούντι, αλλά τώρα που άλλαξε η ιδιοκτήτη, ο κόκκινος σημασία δεν τον έδωσε. Άντε ρε, καλή χρονιά να έχετε, γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Και χρόνια σου πολλά και καλή επιτυχία για αύριο. Ω, ναι, αύριο έχω μεγάλη μάχη. Ευτυχώς δεν με έπιασε καμιά γρήπη να κλείσει κανένας λαιμός μου. Είμαι σε αρίστη κατάσταση. Τώρα πήγε να βαρύνει λίγο το στομάχι μου, αλλά ρεύτηκα να πούμε. Λέει δεν ήταν καμιά ίωση. Φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Τα είμαι. Λοιπόν, ναι. Το θέμα που ξεκίνησε είναι πολύ πολύπλοκο και έχει πολλές πλευρές. Αλλά μπορώ να σε απαντήσω σε ό,τι ερώτηση θες να κάνεις. Καταρχήν, συμφωνούμε ότι είμαστε τεμπελόσκυλα και οι Αλβανοί είναι πιο εργατικοί από εμάς. Όχι, όχι, όχι. Η Ελλάδα τόσα χρόνια έφτασε σε αυτή τη φάση. Έφτασε διότι είχε γεωργία, κτηνοτροφία και αλεία. Λοιπόν, σε όλα αυτά δουλεύαν τα παλιά τα χρόνια Έλληνες. Τα παλιά τα χρόνια. Ναι, ήρθε μετά. Ναι, ήρθαν τα καινούργια χρόνια όμως, ναι. Περίμενα, να σου απαντήσω. Παρακαλώ. Μετά το 80 ήρθαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φέρανε την κατάσταση αυτή τη σημερινή. Ποιοι άνθρωποι. Δηλαδή καινούργια μοντέλα, είτε δηλαδή με τις επιδοτήσεις, με τις περιχορηγήσεις. Πετάτε τα ροδάκινα και θα πάρετε λεφτά. Να μην τα πετάγανε, ρε φίλε. Ναι, ήταν αυτό προγραμματισμένο. Α, ήταν προγραμματισμένο. Για να έρχονται τα εισαγόμενα. Τα εισαγόμενα. Πάρτε μετά πολλοί κόσμος. Μετά το 90 έρθαν καινούργια επαγγέλματα, χρηματιστήρια, ασφαλιστικές εταιρείες. Α, ναι, βέβαια, κανείς δεν ήταν υπάλληλος. Ήταν όλοι ασφαλιστές και χρηματιστές. Λοιπόν, ναι, σωστό. Ναι. Αυτή όλη η ιστορία οδήγησε το 2000 να βλέπεις ανθρώπους με γκρι κουστούμια και μπορντό γραβάτες. Και όλοι τα στελέχη σε εταιρείες κτλ. Και αναγκαστικά στα χωράφια πηγαίνανε οι άνθρωποι που ερχόταν απ' έξω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πώς κάνανε σπίτια. Πολλοί δουλεύαν σε οικοδομές και παίρνανε κάποιο σπίτι, κάτι, μεταξύ τους κάνανε ανακαινήσεις κτλ. Και σε όποια οικοδομή παίρνανε, παίρνανε και κάποια υλικά που χρειαζότανε. Ναι. Και έτσι βρεθήκαν όλοι με σπίτια, με τη δουλειά τους και με τη μαγκιά τους. Ναι. Πολλοί μέχρι τότε δεν κάναν φορολογικές δηλώσεις. Όσοι γίνανε, την πατήσαν και κάναν χαρτιά, γίνανε Έλληνες. Μες. Την πατήσαν αυτοί. Λοιπόν, αυτή είναι μία πλευρά πώς κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σπίτια. Και πολλοί, όταν δεν βρήκαν δουλειά, πήραν και τα λεφτά, φύγανε, πήγανε πίσω. Ναι. Και καλά κάνανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που πληρώσαν πάρα πολλούς φόρους. Και όταν το ίδιο το κράτος είναι εχθρός σαν επιχειρηματία, όταν το ίδιο το κράτος αλλάζει το ΦΠΑ μέσα στη σεζόν. Από 8 το κάνει 9, από 9, 13, 23 και 24%. Όταν εσύ έχεις βγει, έχεις βγάλει τις τιμές σου, δειγματίες κτλ. Και μέσα στη χρήση σου αλλάζει το ΦΠΑ, αμέσως βγάζει off κόστος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Όταν το ίδιο το κράτος σε βγάζει έξω από την τακτική που έχεις ξεκινήσει, την εμπορική. Οι δε παλιοί εμποροί, για να καταλάβεις, είχαν μία ρίση.
δούλεψε για να φας και κλέψε για να έχεις. Αυτό είναι κανόνας. Ήταν μια εμπορική ρίση η παλιή. Ναι. Λοιπόν, το κλέψει ήταν γενικό, δεν είναι να κλέψεις με την έννοια που λέμε. Αυτό όμως με την πάρα του χρόνου έφυγε, πήγε σε άλλα δεδομένα. Mm. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ φέραν αυτή την κατάσταση. Τώρα, όταν πήγαινε στην οικοδομή και δεν έβλησε ξέλινα, όταν πας στα χωράφια και δεν άκουγε ξέλινα, όταν πήγαινε... Γιατί δεν έβριχες? Ορίστε. Γιατί δεν έβριχες? Γιατί ήρθαν μετά οι καλοζωισμένοι γονείς και λέγανε το δικό μου το παιδί θα πάει στο χωράφι. Άρα ο Αλβανάκιας είναι πιο εργατικός από εμάς. Μα ήταν η λύση ανάγκης, ήρθε για αυτό το λόγο. Στις βαριές δουλειές εννοώ, ε? Όχι, όχι. Γιατί οι Έλληνες τώρα που πάνε στο εξωτερικό δεν κάνουν βαριές δουλειές, νομίζεις. Γιατί μπορούν να κάνουν άλλες. Λοιπόν, άμα είναι κανένας γιατρούκλαρος, κανένας αυτός και τα λοιπά, οπ, πηγαίνει. Εντάξει. Αυτοί είναι επιστήμονες, οι άνθρωποι σπουδάσαν στην Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο τους σπούδασε και τους χαίρονται άλλοι. Ας τους είχε το ελληνικό δημόσιο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ας τους είχε το ελληνικό δημόσιο με αξιοπρεπείς μισθούς να δουλεύαν εδώ πέρα. Τι να κάνουν και οι γιατροί μας. Φύγανε. Όχι μόνο δεν έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, αλλά άνθρωποι που δεν έχουν ιατρία έξω και είναι μόνο νοσοκομιακοί, τους έχουν κόψει και τα. Και, πώς τα λένε, τις εφημερίες. Είναι, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, χρόνια χειρουργοί, οι οποίοι κάνουν θαύματα και τους έχουν κόψει και τις εφημερίες και είναι με ένα βασικό μισθό καλό. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, αυτός τώρα ο γιατρός να μην πάρει ένα φακελάκι, ρε φίλε. Και το φακελάκι και αυτό έχει δύο οπτικές. Είναι και αυτός που το δίνει και αυτός που το παίρνει. Δεν πρέπει. Λοιπόν, ορίστε. Δεν πρέπει να πάρει. Και όμως αυτοί οι γιατροί που συζητάμε δεν παίρνουν ούτε φακελάκι. Κακώς. Είναι τόσο αξιοπρεπείς. Έχουν ταχθεί και πολλοί δεν παντρευτήκαν και όλα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι. Και έτσι που λες, αφήσανε τις δουλειές, εάν πας στην Μηχανιώνα δεν βρίσκεις Έλληνα, όλοι είναι Αιγύπτιοι και τα λοιπά. Δεν βρίσκεις Έλληνα στην εργάτη. Μάλιστα. Κατάλαβες. Έτσι χαθήκαν οι δουλειές. Δεν μου λες τώρα, ρε Σιβίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε. Δηλαδή, άμα πεθάνει του Έλληνα ο μπαμπάς και ο παππούς, δεν θα πάει να πάει στη Μηχανιώνα εργάτης, θα πούμε. Δεν θα ξέρει τη δουλειά. Α, δεν θα την ξέρει τη δουλειά. Θα είναι δηλαδή, λες, απροπόνητος. Ναι, είναι αυτό που σου λέω. Ναι. Υπήρχε μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Έλληνες να μην ξέρουν καμιά δουλειά, να τους κάνουν στελέχη και διευθυντές και στο τέλος όταν έρθει η ώρα της κρίσης σήμερα να μην ξέρουν δουλειές. Μάλιστα. Οι παλιοί που λέγανε... Φταίνει οι Ευρωπαίοι δηλαδή, ε. Ναι, οι παλιοί που λέγανε η δουλειά είναι ένα βραχιόλι, μάθετε και άστινα. Και όταν και αυτό που γίνεται με τα σχολεία, να σου πω, υπάρχει μεγάλη παρερμηνία. Αυτό που γίνεται με τα σχολεία όλους 18 και 19 και αριστούχοι, ενώ παλιά δεν σ' άφηνε και πήγαινε σε μια τεχνική σχολή ή πήγαινε σε ένα μάστορα και μάθαινε μια δουλειά. Ναι. Εδώ τώρα τους έχουν μέχρι τρίτη ηλικίου 18 και 17 και 16 και 20. Τους περνάει και στα πανεπιστήμια. Με αυτό τι κάνουμε τα πανεπιστήμια? Παρατείνουν την ανεργία. Κατάλαβες. Και γίνεται ο άλλος 28 χρόνια άνεργος με πτυχίο. Μάλιστα. Όχι, αυτοί δεν αξίζουν να περάσουν ούτε τα λύκεια ούτε τα πανεπιστήμια. Περνάνε έτσι. Μάλιστα. Είναι πιο μαλακή, ας πούμε, για αυτή. Μάλιστα. Ναι, ήταν μια τακτική. Όσον αφορά τώρα για τους άστεγους, υπάρχουν άνθρωποι που πάρα πολλά χρόνια δουλέψανε και η δουλειά τους πέταξε off. Αυτό είναι. Αυτό όλο το σύστημα. Αυτό είναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλω να πω, ο Θεσσαλονικός επιχειρηματίας που βγάζει πούλμαν και σου πάει στα ξενοδοχεία. Δεν το ξέρεις και δεν θα σου το πω. Λοιπόν. Υπάρχει ο Παπαχρήστος που βγάζει 10.000 μερίδες το μήνα στη Σίτια και τους τα πάει σπίτι και δεν τους έχει στην ουρά. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειά. Υπάρχουν εκκλησίες. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειά. Αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί όλο αυτό εδώ το τέτοιο. Όσον αφορά για το hot spot αυτά όλα, υπάρχουν άνθρωποι, είναι προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πληρώνονται και κάνουν άνθρωποι δουλειές και οικονομάν πάρα πολλά λεφτά. Καλό είναι αυτό. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ναι, ποιος? Ναι, δεν το πρόλαβα. Ο στρατός τι να κάνει, για. Στο στρατό. Α, να κάνει ο στρατός κάτι. Χοσπότ για Έλληνες, ο στρατός. Δεν κάνει. Δεν έδωσε εντολή ο Τσίπρας. Πάμε επόμενη γραμμή. Σκοτ Πότ. Έλα, Βίλε. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Νάτος. Το βρήκες το Μοντασγέρι τελικά? Ναι, μένει σε υπόγειο ο Μοντασγέρης και για το λόγο το ότι μένει σε... Δεν έπιανε να πούμε, ήρθαμε εδώ 3 ώρες, κάναμε μοντάζ,
κόψαμε, ράψαμε, κάναμε. Ήθελα να βάλω κι άλλα εγώ και μου λέει ο Μονταζιέρης, άκουσε λέει να δει. Ο κόσμος λέει θέλει πιο πολύ την επαφή. Καλά είναι λέει αυτά, είναι ένα κομμάτι, πολύ ωραία. Αλλά παίξε μπάλα και εσύ. Εσύ θα παίξεις λέει μπάλα. Λέω εγώ θα παίξω μπάλα και σε αυτό συμφωνώ απόλυτο. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, γιατί ο κόσμος ούτως ή άλλως δεν έχει ανάγκη να δει ναι. σε ένα project ναι. κάτι το οποίο το ξέρει. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δει τη δικιά σου προσέγγιση. Ναι. Η προσέγγιση όμως πρέπει να μην είναι απρόσωπη, έτσι. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά στην. Φαντάζομαι θα σε δω εκεί πέρα. Μην αγχώνεσαι παραπάνω από ό,τι είσαι αγχωμένος, μην έχουμε και κάνα καρδιακό επεισόδιο. Περίεργο σκηνικό, γιατί το 16 έχει πάρει πολλούς διάσημους για να σε βάλω και εσένα μέσα. Γιατί εγώ θεωρούμε διάσημος. Στο μικρό κόσμο όμως ο καθένας έχει τη δυναμική του. Μπορεί να μην σε ξέρουν σε όλη την ευρεία κλίμακα της παγκοσμιότητας, μπορεί να μην έχει το ειδικό βάρος του George Michael. Ωραία, πέθανε 53. Ναι, πάει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, όσο τη αφορά το όπως λες και εσύ, από την λεπτοκαριά και πάνω, είσαι αναγνωρίσιμος. Από τη λεπτοκαριά και πάνω, είσαι αναγνωρίσιμος. Λοιπόν, για το θέμα των αστέγων που λες προηγουμένως. Ναι. Για το Σάκη Τσιόλη θα με πεις τώρα. Φου, τι σχέση για το Σάκη. Δεν ξέρεις ότι το παρατσούκλου ήταν άστεγος. Ναι. Εντάξει, η φυσιογνωμία, το προφίλ ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι. Εντάξει, οι γενικότητες είναι το χειρότερο. Όπως και πάρα πολλές κουβέντες που έχουν υποθεί μέχρι τώρα έχουν μια γενίκευση μέσα. Οι Αλβανοί π.χ. και εσύ και εσύ γενικότερα μάστορας. Μάστορας είμαι. Έλα. Εκτός από το ότι είσαι γενικότερα, το έχω πει επανειλημμένος, μια φαλακρή μπινιά γλωσσοκοπάνα, ρε παιδί μου, εντάξει, είσαι και μάστορα εγώ εκεί πέρα, στο να γενικεύεις. Λοιπόν, τι γίνεται. Λες ότι ένας Έλληνας δεν είναι εργατικός. Ναι. Εσύ, στη δικιά σου δουλειά, τι κάνεις, σκάβεις. Όχι. Το θέμα είναι και από την άλλη λες, όταν κάποιος βγάζει λεφτά, λες μπράβο. Μπράβο. Άρα, το ζήτημα είναι τι, να δουλεύεις ή να βγάζεις λεφτά. Να βγάζεις λεφτά κάνοντας παραγωγή, να προσφέρεις δηλαδή. Πολύ ωραία. Εγώ αφού είμαι αυτή τη στιγμή μπορώ να προσφέρω συντροφιά σε ένα κοινό που είναι μοναχικό. Ας σου πω ένα παράδειγμα, χωρίς να σκάβω. Ακριβώς. Και ξέρεις ότι είμαι θειασότης της άποψης ότι ένας άνθρωπος για μένα όταν μπορεί να κάνει κάτι και να αμείβεται για αυτό που κάνει, αυτό είναι η πιο ωφέλιμη εργασία. Άκουλε. Γιατί ποιο λόγο σου παίρνω αυτό το παράδειγμα. Ο Αμερικάνος για σένα σε σχέση με τον νεοέλληνα είναι εργατικός. Με τον νέο Έλληνα. Ναι. Κοίταξε, εδώ τώρα θα βάλω μια παράμετρο και θέλω τη βοήθειά σου. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ο νέο Έλληνας έχει τη δυνατότητα να δουλέψει. Μπράβο. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ας σου πω δύο συμμαθητές μου, δεν θα σου πω ονόματα. Από τα 20 μέχρι τα 43 δουλεύα σαν τα σκυλιά. Ο ένας εκ των δύο βαρέθηκε να δουλεύει. Έκανε 7.000 ένσημα, 6.900 περίπου. Και λέει βαρέθηκα. Δεν παντρεύτηκε, παίρνει ένα καλό ενίκιο, παίρνει ένα δεύτερο μικρό ενίκιο και έχει τη σύνταξη της μάνας και μένει με τη μάνα. Αυτός βαρέθηκε. Ο άλλος δεν βαρέθηκε, δεν βρίσκει δουλειά. Δούλεψε και αυτός και στα 7.000 ένσημα. Αυτόν εγώ, τον έναν τον κατατάσσω, και αυτό εγώ είμαι λεπτομερής, είμαι τις λεπτομέρειες μάλλον. Τον έναν τον κατατάσσω ότι βαρέθηκε, δεν το θεωρώ τεμπέλη, αλλά... Κάπου κουράστηκε και δεν είχε κίνητρο. Έτσι το ερμήνευσα εγώ. Δεν έχει παιδιά. Η έλλειψη κινήτρου. Η έλλειψη κινήτρου είναι. Έχει αρνητική ισοδυναμία με την κατάθλιψη. Α, λες, ε. Βέβαια. Πρέπει να βρεις κίνητρο δηλαδή. Σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου. Ναι, πρέπει να βρεις κίνητρο. Εσύ, αν δεν είχες κίνητρο ναι. να είσαι σε κάτι το οποίο σε ευχαριστεί. Ναι. Θα ήσουν αποδοτικό σε αυτό το οποίο είσαι. Όχι, εγώ είμαι τυχερός γιατί κάνω μια δουλειά την οποία μου αρέσει και την κάνω. Σου έφερα το παράδειγμα για τον Αμερικάνο για ποιο λόγο. Ναι. Ο Αμερικάνος έχει κατά μέσο όρο 4% ανεργία. Είναι πολύ... 360 εκατομμύρια κόσμος. Ναι. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και καμιά 50 εκατομμύρια Αμερικάνοι πολίτες, φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως χρώματος, οι οποίοι ενώ δουλεύουν, παίρνουν και κουπόνια για να μπορέσουν να τραφούν. Α, και τα δύο. Οπότε, το θέμα της εργασίας είναι πολύ σχετικό, είναι το πώς το βλέπει ο καθένας. Εσύ που γνωρίζεις για μένα την ιδιαιτερότητα του προβλήματος που έχω στα μάτια, η οποία δεν μου καθιστά τη δυνατότητα να έχω άδεια οδήγησης. Ναι. Γνωρίζεις πόσες δουλειές έχω χάσει λόγω της μη δυνατότητας άδειας οδήγησης. Αρκετές. Πολιτής. Οδηγός. Πολιτής οδηγός. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Άρα, ιατρικός επισκέπτης. Σε πολλές δουλειές. Ναι.
Εμένα θα με θεωρούσε τεμπέλη. Όχι, σε καμία δεν περιμένω. Ξέρω όμως ότι έχεις εισοδήματα, οπότε. Ναι. Δεν, ρε, εσύ, συγγνώμη, αυτό να σου πω κάτι. Τα εισοδήματα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Εντάξει, πήγε ωραία. Πιάνει ένα σεισμό στον Κυλκίστα. Μου και. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά εκεί, αυτό σε αυτό το θέμα, ειδικά τη ερμηνεία για το πόσο κάθε άνθρωπο προσεγγίζει μια κατάσταση και τι συνέπειε μπορεί να έχει. Ξέρεις, ρε Βασίλη, τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω στην ικανότητα του να δει πότε έρχεται το πρόβλημα. Δηλαδή. Η ικανότητα αυτό που λες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, 6 μήνες, 5 μήνες πριν πέσει το χρηματιστήριο, ο πατέρας μου είχε βγάλει τα λεφτά του και τα είχε διπλασιάσει. Ναι. Ωραία. Διαφορά, ξέρεις, αυτό που είπες. Αυτό που είπες. Διπλασίασε τα λεφτά του. Πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος, όταν είχε διπλασιάσει και τριπλασιάσει τα χρήματά του. Τα πήρε και έφυγε. Χρηματιστήριου. Όχι. Αυτοί που τα πήραν και έφυγαν στο διπλασιασμό. Είναι ελάχιστοι. Αυτός ο οποίος είχε ένα αρχικό κεφάλαιο σε αναλογία 10.000 ευρώ και τα έκανε 20, περίμενε να τα κάνει 100. Ναι, δεν ξέρω τώρα εάν ο πατέρας μου ήταν ολιγαρκής, δηλός ή έξυπνος. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Δεν είχα την ευτυχία να κουβεντιάζω μαζί του, γιατί δούλευα και εκεί πολλές ώρες, οπότε δεν τον έβλεπα. Κοίτα, δούλευα και εκεί πολλές ώρες, κατάλαβες. Δεν μου λες. Ναι. Το στοίχημα το θεωρείς τζόγο? Το στοίχημα το θεωρώ... όχι. Το χρηματιστήριο το θεωρείς τζόγο? Όχι. Λοιπόν, όταν γενικότερα κάποιος ασχολείται ορθολογικά είτε με το ένα είτε με το άλλο και δεν βγαίνει χαμένος, ναι, ακόμα και για μία δραχμή, ναι, αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ναι. Είναι αυτός ο πελάτης τον οποίο δεν θέλουν ούτε στο χρηματιστήριο, ούτε στο στοίχημα. Δηλαδή, λες ότι ο δικός μου ο πατέρας ήταν στο 5%? Εγώ με τον πατέρα σου έχω βρεθεί 5 φορές στον πρόλαβα ζωή. Έκανα 2 ώρες κουβέντα. 5 πράγματα κατάλαβα. Στα έχω πει πανελειμμένα. Δεν χρειάζεται να τα πω τώρα. Λοιπόν. Τι να σου πω, πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προνοήσεις και μια κατάσταση. Δηλαδή, τι θα πει προνοήσεις? Εγώ μέσα στην αλλοφροσύνη του Έλληνα. Στην αλλοφροσύνη του Έλληνα ήμουν πολύ δειλός και διστακτικός. Όχι, να σου πω κάτι. Ήσουν δειλός για το γενικό σύνολο. Στην Ελλάδα λένε κάποιοι το εξής, ότι ο λαός είναι σοφός. Οι πολλοί έχουν δίκιο. Ναι. Η ιστορία μας διαχρονικά έχει αποδείξει ότι τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Ναι. Ναι. Προσωπικά, μια που θες για να δικαιολογήσω την άποψή μου, γνωρίζεις ότι είμαι αντίθετος ουσιαστικά το μαύρο πρόβατο απέναντι σε οτιδήποτε είναι της μόδας. Ναι, είσαι ντεμοντέ σαν και εμένα. Λοιπόν, αυτό από μόνο του καθιστά και επικίνδυνα πολλά πράγματα για το πώς θα σε κρίνουν οι άλλοι. Ναι. Και μην ξεχνάς ότι η ψυχολογία των μαζών λέει ότι δεν θα κοιτάξουμε ποτέ τι λάθος κάναμε, γιατί πρέπει να διορθώσουμε αυτό που κάναμε, αλλά να συνεχίσουμε να λέμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Ναι. Και μας στέει κάποιος άλλος. Δεν μου λες. Σ' ακούω. Την Πέμπτη θα έρθεις νωρίς. Δεν έρχεσαι στα καμαρίνια για να πιούμε κανένα καφέ πιο μπροστά να πούμε? Θα το διαπραγματευτούμε, γιατί εσύ μου χρωστάς και τα 100 ευρώ εδώ και 5 χρόνια. Αυτά εντοκίστηκαν τώρα, πάει. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχεις, να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Ναι. Τα λέμε. Γεια σου, Βασίλη. Θα τα πούμε την Πέμπτη το βράδυ. Επόμενος κύριος. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε ένα ακόμα. Γι' αυτό το ημίωρο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, άκου αφεντικό. Σε έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Είσαι πάρα πολύ κολοπετσωμένος να πάει στα θέματα της Τούμπας και τα αρέστα. Της Τούμπας. Και θα σου πω εγώ τώρα 2 κουβέντες, τίποτα άλλο. Ναι. Από αυτούς κυρίως ομιλούσανε. Μια ερώτηση. Τα μπουζουξίδικα της Βέρειας επί 15 χρόνια ποιος θα συντηρούσε? Εάν τα συντηρούσε Αλβανοί ή όχι. Τα μπουζουξίδικα της Βέρειας. Για ποιες χρονιές τώρα με μιλάς? Βάλε λίγο ένα χρονικό περιθώριο. Εγώ σου μιλάω από το 85 μέχρι το 2000. Δεν μπορείς να φανταστείς Ραπτόπουλες στην Γουστάρου, αλλά από μετά ύστερα του πας τέλος πάντων. Ποιος συντηρούσε τα μπουζουξίδικα της Βέρειας, πες κυρίως από εκεί με τους Αλβανούς και τα αρέστα? Αυτοί τους αυξήσανε και οι ίδιοι γύρει κάτι επιταγές
Να τρελαθείς για έναν δηλαδή. Εσύ... Εγώ είμαι 51 χρονών. Είσαι από Κίντα Μέρη, από Βέρεια, από πού είσαι. Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια. Από το Γιδάης εκεί, ναι. Ναι, Γιδάς. Ο Βενέτης, καλά είναι ρε ο Βενέτης. Τι κάνει ο Βενέτης. Καλά είναι ρε, όλοι καλά είναι. Με τους κλαις αυτούς. Δεν το κλαίω ρε. Αλλά εκεί που λέγανε, ξέρετε, άστιγοι και χαμπάρια, οι άνθρωποι ήρθαν εδώ. Όσοι δεν δουλέψαν κατά τις φλάκες. Ήρθαν στην Αθήνα, εδώ δουλειά ρε, δουλειά και οικονομία, αυτά που λες. Γι' αυτό σε πήρα. Πρώτη φορά σε πέρα, σε ακούω, λες αλήθειες. Αλλά πέστες και λίγο πιο βαρβάτα. Βαρβάτα θα μας πάρουμε τα ελικόπτερα τώρα, εντάξει, καλά τις λέμε. Δεν ξέρω τι θα σε πάρουμε, σε ακούω. Εγώ πρώτη φορά σου λέω και δεν σε ξαναπάρω, αλλά πες τους κυρίους, εκεί που για να σε παρτουσούν και εγώ. Αλλά δεν έχουμε εκτίμηση κανένα, ναι. Να ψοφήσω τώρα και να κάτσω εκεί έξω από την εκκλησία της Σύπλου. Όχι, φταίει το κράτος και φταίει το ένα. Αγανάκτησα, μα την Παναγία σου λέω. Α, τα ακούς γκυρ-γκυρ και αγανάκτησες τώρα εσύ. Ναι. Τι ρε. Ναι. Δηλαδή, με ποιον αυτή τη λεμέδες όλοι να πούμε. Καλώς πάνω σε έχω ζήσει να πούμε εκεί πέρα γιατί... και σε ευχήσεις. Κλείσε, είσαι σε... Λέγε την αλήθεια εκεί πέρα και μη φοβάσαι. Άστος εκεί πέρα. Αυτά που λες εσύ. Εσύ μπορούσες να κάνεις ζωή εκεί πέρα. Και τώρα μουρμουρμουρ, πτένει ο ένας, πτένει το κράτος. Μουρμουρμουρ. Άρη καληνύχτα ρε. Καληνύχτα, άρη καληνύχτα ρε, μουρμουρμουρ. Μικρό διάλειμμα, μουρμουρμουρ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Ποιος είναι? Είμαι η Χριστίνα που χάρη στο Make-A-Wish έγινα μπαλαρίνα. Και εγώ ο Φίλιππος, ο τροχονόμος. Και γιατί ήρθατε στο σπίτι του Άι Βασίλη? Για να ζητήσουμε τα δώρα μας. Τι, καινούργιες πουέν, καμιά σφυρίχτρα? Όχι, θέλουμε όλα τα παιδάκια να γίνουν χαρούμενα, όπως εμείς. Να πραγματοποιήσουν όλα τις ευχές τους. Α, εσείς είστε πολύ ευχάριστα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα ενημερωθείτε κι εσείς για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στο 210-96-37-660 και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε ευχές παιδιών όπως η Χριστίνα και ο Φίλιππος. Make a wish. Κάνε μια ευχή Ελλάδος. Για καλό, ε! Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Έξι γραμμές είχε, πέσαν οι τέσσερις. Μανά ξαναπάρτε, θα βρείτε χώρο. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 2.31.090.90.90. Οι Αλβανοί, ρε Ραπτόπουλε, αν δεν έχουν δουλειά, γυρνάνε στην Αλβανία και δεν μένουν άστεγοι στην Ελλάδα. Λέει ο Κώστας, ο οποίος είναι ΑΕΛ. Ναι, είναι μια ωραία προσέγγιση. Σου λέει, άμα είναι, οπ, παίρνω το τρένο, να πούμε, το αμάξι, το πουλμαντό και φεύγω απάνω. Σωστό. Χρόνια πολλά, λέει ο φίλος ο Θανάσης από την Καβάλα. Μας ξεχάσατε την Καβάλα. Ρε Θανάση Καβάλα, ράφει, υπάρχει ο Άσοδος, ο Άτικος, ο Τεμπέλης και ο Απόλα εκτός Κρεμμύδη. Α, κοροϊδεύει. Θα μιλήσει ένας, λέει, κανείς για το αχτύπητο δίδυμο που λέγαν κάποιοι Λέσκο Τσιγκρίσκι στην αρχή της περιόδου. Μπούχαχα, φύγαν και οι δύο βρε κατακαημένοι. Θανάσης Βέγκος υπογράφει για τα δύο στόπερ τα βασικά της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στον Κόμο. Καλημέρα, Κόμο. Ναι, εγώ είμαι. Βέβαια. Τι γίνεται, Κωστή? Την παλεύουμε, εσύ τι κάνεις? Την παλεύουμε, μια χαρά. Λοιπόν, 28χρονος είμαι, παοκτσής. Καλώς τα δέχτηκες. Ναι, για δύο πράγματα πήρα να μιλήσω. Τζαβέλας γύρισε, ναι. Πρώτον για τους Αλβάνους και δεύτερον για τον Μπάου και Τζαβέλα. Το βρήκες με τη μία, έτσι. Ο Τζαβέλα. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, για τους Αλβάνους, πιστεύω όντως είναι πιο εργατικοί από εμάς. Γιατί να είναι όμως? Γιατί να είναι? Γιατί προέρχονται από μια κουλτούρα που είναι λίγο πιο. Πώς να το πω, λίγο πιο εργατική. Δεν μου λες τώρα, οι παππούδες μας. Είχαν και κομμουνισμό και. Ναι. Οι παππούδες μας. Ναι. Ήταν πιο εργατικοί από εμάς. Οι παππούδες μας. Όχι οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Σίγουρα, εννοείται. Ήταν τόσο εργατικοί όσο οι Αλβανοί. Βασικά υπήρχε μια γενιά ενδιάμεσα, η γενιά αυτών που. Ας πούμε των γονιών μου. Χάθηκε η οικοδομή, λέει ο Γιάννης βέβαια. Ναι, χάθηκε η οικοδομή. Χάθηκαν πολλά επαγγέλματα μέσα από την οικοδομή. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, υπήρχε μια γενιά ενδιάμεσα των γονιών μου, δηλαδή ξέρω εγώ που γεννήθηκαν το 60, το 55, ας πούμε κάπως έτσι, οι οποίοι δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ τους βάζω στο δημόσιο έτσι για πλάκα. Αυτά είναι τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Τα παιδιά η πιο άχρηστη ναι. γενιά είναι αυτή. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Γενικά για τους Αλβανούς, πραγματικά δηλαδή είναι πιο εργατικοί. Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα με τους Αλβανούς, υπήρχε, είναι ότι όταν είχαν έρθει στην αρχή, όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 13 χρονών, ας πούμε, και έβγαινα έξω τις πρώτες φορές, γενικά κλέβανε, ζητούσαν λεφτά, ξέρω εγώ, υπήρχε λίγο έτσι ένα τέτοιο πράγμα, που εντάξει, νομίζω ότι έχει φύγει πλέον, ότι έχει ξεπεραστεί αυτό, δηλαδή δεν το κάνουν. Δεν κλέβουν τώρα, ναι, όχι. Ναι, αυτό είναι το κακό, ας πούμε, ξέρω για τους Αλβανούς. Το καλό, ναι, είναι ότι όντως είναι πιο εργατικοί και επίσης θέλουν να κάνουν δουλειές οι οποίες εμείς τις σνομπάρουμε, ας πούμε. Ναι. Αυτή η τακτική, αυτός ο τρόπος σκέψης τους κάνει να είναι και πιο επιτυχημένοι σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίταξε, για τον Τζαβέλα, νομίζω ότι είσαι λίγο υποκριτής, ας πούμε. Γιατί. Υποκριτής, γιατί, πες μου το λόγο. Όχι υποκριτής. Νομίζω ότι πας να. Βλακία. Νομίζω ότι πας να τσιγκλίσεις τον κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι καρκίνος ο Τζαβέλας. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά τι να πω, εντάξει. Δεν είναι. Αν είναι καρκίνος ο Τζαβέλας. Ναι. Τότε είναι μπούφος ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης είναι μπούφος. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Εγώ τον λέω έναν τίμιο άνθρωπο στις συναλλαγές του. Ναι. Έναν πολύτιμο για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Αλλά άσχετο ποδοσφαιρικά. Σαμπάλα. Ναι. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Θέλω να πω, εντάξει, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω βασικά. Αλλά το θέμα είναι για τον Τζαβέλα. Και κακούς συνεργάτες έχει. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε και τους καλούς συνεργάτες, έτσι. Ναι, όντως. Ναι. Τέλος πάντων, τα χρόνια περνάνε και δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά θα αρχίσω να πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι απλά ότι είναι άμπαλος. Τέλος πάντων, για τον Τζαβέλα όμως. Δεν είναι δυνατόν. Συγγνώμη κιόλας, δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζει τον Τζαβέλα, ας πούμε, έστω και πλάγια. Δηλαδή, ο Τζαβέλας, εφόσον ναι. η οικογένεια, η εταιρεία του έκανε συμβόλαιο, ναι. δεν μπορεί να τον ξεφτιλίζει. Θα έπρεπε να προνοήσει η εταιρεία ότι ο Τζαβέλας δεν είναι σωστός, δεν είναι καλός, δεν είναι εντάξει, και να τον απομακρύνει. Ωραία, εφόσον του έχει κάνει όμως, η εταιρεία ναι. δύο χρόνια και μία πλήση εγκεφάλων στον κόσμο για τον ναι. Τζαβέλα. Νομίζω ότι ο Τζαβέλας, σαν παίκτης, σαν αριστερός στόπερ, έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι σαν παίκτης. Μπράβο. Τώρα, αν ο χαρακτήρας του είναι κακός, θα ήταν κακός και πριν δύο χρόνια.
Δηλαδή τον κάνανε ένα κακό χαρακτήρα 4 χρόνια συμβόλαιο 2 εκατομμύρια και καταλάβανε μετά. Είναι μπούφι τότε. Και το υποκριτικό. Στην περίπτωση λοιπόν του Τζαβέλα, ναι, στη διαμάχη του μεταξύ της εταιρείας και του παίκτη, εγώ με τον παίκτη. Γιατί εγώ είμαι με τον εργαζόμενο. Ας πρόσεχε η εταιρεία. Ναι, όμως σαν αν ήσουν παοκτής, ναι, εγώ ας πούμε σαν παοκτής. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εγώ είμαι λογικός και εσύ είσαι παοκτής. Εντάξει, όχι, okay, ναι, βλέπεις ότι εγώ κρίνω. Να σου το πω πιο έτσι ωραία. Εγώ κρίνω δια της λογικής και εσύ δια του συναισθήματος. Οπότε οι προσεγγίσεις μας θα είναι διαφορετικές. Εγώ το βλέπω. Οκ, παοκτής είμαι, αλλά το βλέπω λογικά. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος μαμάει την ομάδα, εντάξει, πρέπει να πάρει μπούλο. Δηλαδή, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Το λέω πάλι. Ακόμα και να είναι αδικημένος σύμφωνα με την εταιρεία και το τι έγινε. Αυτό λέω, ναι. Ναι. Δηλαδή τώρα το ίδιο η εταιρεία ότι μαμάει την ομάδα. Δηλαδή τα αντανακλαστικά της εταιρείας είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τόσο αργά. Είναι, ναι, είναι τόσο αργά. Άρα εγώ γιατί να κατηγορήσω τον παίκτη. Δεν είμαι η εταιρεία εγώ. Εγώ σαν παοξής βλέπω ό,τι βλέπω. Όχι, εσύ σαν παοξής. Και ένα κομμάτι του σόου θα έχει και σε αυτό το κομμάτι, άντε να σας πω και μερικά κολπάκια, είναι ότι το DNA του έχει αλλάξει. Έχεις γίνει πελάτης, θες πολυθρόνες, θέλεις αμάξια να παρκάρεις, θέλεις να πούμε hot dog με καλό λουκάνικο και από το σκύλο. θες δηλαδή, έχεις αλλάξει κουλτούρα. Ναι. Έμεινε στο είμαι πρώτο στην πόλη, βολεύτηκες αυτό, στρογγυλοκάθισες τον πισινό σου στην πολυθρόνα της πρωτιάς. Ωραία, τι έχει να γίνει την Πέμπτη. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Ναι, αυτό με τον Τζαβέλα, ναι, εγώ πριν 2 χρόνια είπα το εξής. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τρυπήθηκε και μέσα σε αυτό το τρύπημα είναι ο Τζαβέλας που χάνει το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ διώχνει τον Τζαβέλα σαν 11ος. Έχει πολλές παραμέτρους λογικής η προσέγγιση στο θέμα Τζαβέλα. Το συνέστημα πάντα στη ζωή σου να ξέρεις κάτι. Εγώ στο δίνω σαν συμβουλή που δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές. Okay, ναι. Οτιδήποτε απόφαση πάρεις, δεν θα την πάρεις βάσει του συναισθήματός σου, αλλά βάσει της λογικής σου. Θα μου πεις, άνθρωποι είμαστε, ευάλωτοι είμαστε, συναισθήματα έχουμε, θυμό έχουμε. Οπότε, αυτά που μας λες τώρα, εσύ είσαι 48 σου, πριν 20 χρόνια άλλα μας έλεγες. Δηλαδή, και εσύ που το παίζεις τώρα λογικός, με το συνέστημα λειτουργούσες πριν 20 χρόνια και έκανα λάθη. Έχω πει σε μια ταβέρνα, είμαι εγώ, ο Γιακουμίδης, ο Γιώργος, ο φυσιοθεραπευτής και εκπληκτικός φυσιοθεραπευτής, από τους καλύτερους στην Ελλάδα, και ο Κόκκινος. Και κάνω μια κουβέντα και τους λέω, δεν θυμάμαι τι ακριβώς λέγαμε, ως ρομαντικός λέω απέτυχα, τους λέω. Ναι. Και μήνα ξέρει και οι δύο, τι σημαίνει ως ρομαντικός απέτυχα. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, θετικό, το έχω κάνει βάσει της λογικής μου. Ναι. Τέλος πάντων, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Γενικά, για όλο το θέμα των οικονομικών και όλα αυτά, γενικά, για στέγους, για οτιδήποτε, το θέμα είναι το κράτος. Το κράτος, με την έννοια, καλά εμείς που το ψηφίζουμε κιόλας, όλους τους ηλίθιους, αλλά το θέμα είναι ότι... Καλέ, γιατί λες τους πολιτικούς τέτοιο πράγμα, σε έκοψε ο Χιλιτίδης. Παρεσύρθηκες. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Είμαι ο Νέτο, σε ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Γεια σου, ρε Νέτο. Τα σημεία που μου έδωσες από τα 5 έως τα 4. Μπράβο, ρε Νέτο. Παίρνω 180 ευρώ, με 3 ευρώ, Μπράβο, ρε Νέτο. Σε ευχαριστώ πολύ. Όσοι είχαν τους Αλβανούς που λες, ένα χείρο είχε πει ότι το 85 ήρθαν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί δεν ήρθαν το 85. Ήρθαν το 90 ήρθανε. Μετά το 90. Ναι, τον μπέρδεψε λίγο, εντάξει, ναι. Ναι, μετά το 90. Και μάλιστα, όπως είπε, όλοι κλέβανε όντως. Τους είχαμε σπίτι μας εμείς, φτιάχνανε και τους το χτίζανε και μετά από καιρό ήρθανε, το ξυλώσανε, πήραν μηχανήματα, συνεργείο κανονικά όλα. Τα ξυλώσανε όλα, στερεοφωνικά, εργαλεία, οξυγόνα, όλα, συνεργείο. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να σου πω, σε ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Είμαι φανατικός, να ξέρεις. Καλώς, τα λέμε, φιλιά, για χαρά. Επόμενος. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Ραφτόπουλε.
Δεν σας λέω χρόνια πολλά, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν πιστεύω σε αυτές τις ιστορίες. Καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιτίδη, χρόνια πολλά στο Γιάννη, χρόνια πολλά στην πανέμορφη πόλη. Εσύ εξαιρείσαι. Τι λέει, Κωστάκη, μου επιτρέπεις να σε λέω, έτσι. Άκουλε. Ίσια τα πράγματα τα βλέπω σήμερα. Τα ακούω. Ξέρεις τι θυμήθηκα, Κώστα μου. Για πες. Προχθές μια βραδινή εκπομπή που είχαμε πει για κάτι ποδοσφαιριστάς της αναγεννήσεως Γιαννιτσών. Ποδοσφαιριστάς, ναι. Ναι, θυμήθηκα μια εκείνη τις χρονιές ήταν ο Μπάμπης ο Μιχαηλίδης στον Αγροτικό Αστέρα. Ο Μπάμπης, ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον είχε σεντρεφόρ που μπορούσε να το πάρει στο παλικάρι, έτσι ένα ψηλό παιδί ήτανε. Ο Μίμης, δηλαδή αν ήθελες να πάρεις για να σηκώσει οικοδομή τενεκέ, ο Μίμης και το αριστερό το χάφ, δεν θυμάμαι. Ο Μίμης το μικρό το επίθετο δεν το θυμάμαι, σε τρεφόρ ήταν. Ναι, ναι. Και το άλλο το αριστερό το παλικάρι που έπαιζε και στα Γέννητσα, πώς το λένε, και εκείνος καλός ήταν για τενεκέ, έτσι για, ναι. Για τα πετά. Και ξέρεις τι θυμήθηκα, Κωστάκη μου. Πώς τον λέγανε το διεθνή πρώην τερματοφύλακα που πέρασε και από τα Γέννητσα. Ξέρεις, το θυμάσαι τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Καρδιάς σου, έναν Ρόνι. Ναι. Το θυμάσαι, ε. Ναι. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Τι λένε εκεί στα Γέννητσα. Ναι. Ότι ο Ρόνις μια μέρα λέει ψάχνει να βρει έναν πρώην διεθνή τερματοφύλακα που είχε κρυφτεί μέσα στις ντουλάπες γιατί την προηγούμενη μέρα είχε κασουχίσει το Γυριχίδη. Ναι. Εγώ δεν υιοθετώ, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί μπροστά, δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν έχω δει μάλλον τίποτα, έχω ακούσει μόνο. Ναι. Αυτό θυμήθηκα, Κωστάκη μου. Ναι. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα με την επιστροφή Τζαβέλα. Νομίζω λογικά. Δεν θα πάει δηλαδή ο Πάοξ σε αγορά στόπερ. Αν ήταν στη Μαλαισία, τι έπρεπε να το παίξουμε ημίχρονο και τι τελικό. Ότι θα γυρνούσε Τζαβέλας. Ε, ναι, Κωστάκη. Δηλαδή πώς είναι στη Βουλή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, οι Παοξίδες λόγω του πνεύματος των Χριστουγέννων δεν έχουν τοποθετηθεί. Ναι, δηλαδή πώς είναι στη Βουλή που βγαίνει ένας π.χ. από το ένα κόμμα και μαλώνει δίθεν με τον άλλον, διαπληκτίζονται λεκτικά και λένε μετά στο καφενείο της Βουλής. Τα είπα καλά δικαί μου. Ναι. Καλά τα είπες δικαί μου, αλλά έπρεπε να πεις και εκείνο. Δηλαδή, εδώ δηλαδή, αν το είχαμε τώρα στη Μαλαισία, τι έπρεπε να το παίξουμε ημίχρονο, δηλαδή πόσα κόρνερ, πόσα αράουτ και πόσο θα ήταν το τελικό σκορ. Κάπως έτσι τη βλέπω εγώ τη δουλειά, όπως και στην ομάδα της Καρδιάς σου. Δεν μου λες, στην ομάδα της Καρδιάς σου, δηλαδή, ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος προπονητής αν αποχωρούσε ο κύριος Αναστόπουλος. Αν αποχωρούσε ο κύριος Αναστόπουλος, τι έκανε, λέει, ποιος. Θα ήταν ο ιδανικός προπονητής. Ο Νίκος Αλέφαντος. Εδώ υπερβάλλεις, Κωστάκη μου. Νομίζω ότι ο κύριος Αλέφαντος είναι παλιά σκοπής. Α, δεν σου είπα, Κωστάκη. Γιατί σ' άκουγα μια μέρα. Δεν πιστεύω να έχεις φίλους στη Γερμανία που αυτοί ασχολούν. Γιατί ο φίλος ο Νίκος Αλέφαντος έχει φιλαράκια από τα Τρίκαλα που τον φιλοξενούσαν παλιά όταν ερχόταν να δει το Χάπελ. Που αυτοί έχουν όλοι εστιατόρια. Δεν πιστεύω εσύ να έχεις φίλους από αυτούς που τους αποκαλείς. Και εσύ τους αποκαλείς, έτσι, ότι είναι εκμεταλλευτές και πίνουν το αίμα των Ελλήνων εργαζομένων. Έτσι λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι, κύριε. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι που πλησιάζει, δηλαδή από το καινούριο χρόνο τώρα, με το καλό να έρθει. Ναι. Δηλαδή θα μπορέσουμε να βρούμε για καμιά δουλειά σε κανένα μπιτσόμπαρο να δουλέψουμε στην καλλιτική με 2 ευρώ την ώρα. Άμα είναι με 2 ευρώ την ώρα, πανεύχομαι. Γιατί παραπάνω δίνουνε, Κωστάκι μου. Τώρα δηλαδή θέλετε να πείτε ότι. Συγγνώμη, δηλαδή πόσο παίρνει τώρα ένας νέος εργαζόμενος, ρε παιδί μου, που τελειώνει τις σχολές οι έξινοι και πάει να δουλέψει δηλαδή σαν πρωτοετής μάγειρας σε ένα εστιατόριο π.χ. εκεί στα Λαδάδικα. Ναι, τώρα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Ναι, θέλετε να πείτε ότι εμείς οι εστιατόρες. Εμείς οι εστιατόρες στη Γερμανία. Ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Δεν μου λες πνευματικό παιδί του κ. Σοκράτη Κόκαλη, ο Αντώνης ο Νικοπολίδης ή ο Μπάτοβιτς δεν θα ήταν ιδανικοί αντικαταστάτες. Γιατί ο Νικοπολίδης. Γιατί ο Μάτος Καρκιάς, όπως ξέρουμε, έχει φιλήσει τον Μπριγιάντ. Έτσι λέει ο Στεφανάκος. Ο Νικοπολίδης. Δεν υπάρχει λόγος να φύγει ο κύριος Αναστόπουλος. Γιατί να μην έρθει, κύριε Ραπτόπουλος. Γιατί να έρθει ο Νικοπολίδης. Ας να έρθουν και 2-3 δανεικούς που τους θέλει και ο Στεφανάκος. Θα του κάνουμε το χατήρι. Α, το Μανθάτη δηλαδή θα φέρετε. Γιατί να μην έρθει ο Σιώβας να μην έρθει. Σιώβας, ε. Βέβαια, να μην έρθει πακέτο με τον Αντώνιο για προπονητή τον Μπάντοβιτς. Τον Μπάντοβιτς, ε.
Βεβαίως, γιατί πνευματικό παιδί του Σοκράτη είναι. Κουτομπεδικό. Το κύριο Σοκράτη είναι. Καρδί και λεμονίδε. Δηλαδή τι έγινε. Στην άλλη ομάδα, δηλαδή ο Ήλια Ήβιτς τι είναι. Εντάξει. Ο Φλάνταν Ήβιτς τι είναι. Εντάξει. Ο Ήλια Ήβιτς ποιο πνευματικό παιδί είναι. Ναι, ναι. Πάμε. Τη διαμάντη του στυλες Βασίλη μου. Και ξέρεις τι θυμήθηκα, Κωστάκι μου, για να κλείσω με αυτό. Παρακαλώ. Δεν αναφέρεις πουθενά για αυτόν τον μεγάλο ηγέτη, τον Ναό Τρικάλων. Τι διαμάντη μου στυλες Βασίλη. Βασίλη. Ποιον. Το μεγαλομέτωχο, τον κύριο Γυαλιά. Α, κύριος. Ξέρεις τι θυμήθηκα, είδα λίγο τις φάσεις του αγροτικού αστέρος με τα τρίκαλα που τους μάζευσε εκεί στα αποδυτήρια και τους μιλούσε μετά το μας. Και τι θυμήθηκα, Κωστάκι μου, ξέρεις? Για πες. Σε εκείνο το δοκάρι ο Κυρκώστας ο Στράντζαλης είχε το Μαυακίδη και τον έκανε προπόνηση στα άλματα, Κωστάκι μου. Νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Επόμενος. Έλα, αηδίες. Καλημέρα. 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 Λες για τους Αλβανούς συνέχεια, γιατί τους αγάπη για τους Αλβανούς. Γιατί τους? Γιατί τόση αγάπη λέω για τους Αλβανούς. Τόσοι παοξίδες Αλβανοί γεμίζουν την Τούμπα, ρε φίλε, πελάτες μας είναι. Λοιπόν, οι Αλβανοί όντως είναι εργατικοί. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Ναι, ναι, γενικά ρε παιδί μου, όντως είναι εργατικοί. Θυμίζουν πολύ τους Έλληνες τις δεκαετίες του 60 του 70 που φεύγανε Γερμανίες, Αυστραλίες και σε άλλες χώρες. Είναι εργατική, αλλά ξεχνάς κάτι. Είναι και, έχουν και τα πρωτεία όπως και οι Γεωργιανοί στην εγκληματικότητα. Και αν το κάνω αυτό δηλαδή. Μ' ακούς? Α, είναι εγκληματίες δηλαδή. Δεν είναι. Κάθε εβδομάδα εσύ ίντρεν δεν μπαίνεις μέσα, διαβάζεις καθόλου ή όχι? Τι, κλέβουν οι Αλβανοί ας πούμε και οι Γεωργιανοί. Συμμορίες, στην Αθήνα ειδικά. Φαντάσου πόσο ανήκαν είναι οι Έλληνες που τους, στη χώρα τους μέσα. Ναι, ναι. Κακοποιοί, έχουν πάρει τα πρωτεία και είναι Αλβανοί και Γεωργιανοί. Και εκεί ανήκαν είστε. Εσένα δεν σε ενοχλεί που θα μπει ο άλλος και θα βασανίσει τη γριά και το γέρο? Εγώ φίλε είμαι θωρακισμένος στο σπίτι. Άκου φίλε. Για είμαι θωρακισμένος. Σε μένα άμα μπει θα βρει άλλα πράγματα. Δεν θα βρει τη γριά και του γέρου. Θωρακίζω την οικογένειά μου. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Το ότι στην Ελλάδα τη νύχτα δεν την ελέγχουν οι Έλληνες. Κάτσε ρε φίλε, με απαντάω. Δεν με ενοχλεί καθόλου φίλε. Δεν σε ενοχλεί, ε. Αφού, ναι, άμα ελέγχει τη νύχτα ο Γεωργιανός και δεν την ελέγχει ο Έλληνας, πρόβλημά του είναι. Αν ασχολιόμουν με τη νύχτα και ήμουν πιστολάς, θα με ενοχλούσε. Αν έπαιρνε ο Αλβανός μικρόφωνο και μου έπαιρνε τη δουλειά, θα με ενοχλούσε. Ναι, εντάξει, καλά είπες. Εντάξει. Ναι, άντε καλά, ναι. Το θέμα είναι δηλαδή κανένας να ελέγχει τη νύχτα. Μακάρι να υπήρχε δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το ξέρω. Δεν σε ενοχλεί όμως δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δεν πειράζει. Ας είναι εργατικός, αλλά ας μπαίνει μέσα και ας βασανίζει ο κόσμο ηλικιωμένος, ας πούμε. Με σίδερα, να τους φημώνουν, να πεθαίνουν από ασφυξία. Δεν σε πειράζει αυτό, ας πούμε. Να σου πω μια αλήθεια. Για πέσα, για πέσα. Τους κλεφταράδες, τους Έλληνες που θα με έχουν χωρίς σύνταξη στα 70 μου, με πειράζει περισσότερο. Λάθος κάνεις. Μα, καθόλου λάθος δεν κάνω. Ναι, είναι, το ίδιο πράγμα είναι η κλεψιά με τη δολοφονία. Είναι. Κωστή. Η κλεψιά. Είναι. Η κλεψιά. Ναι, ποιο είναι πιο βαρύ. Η κλειψιά ή η δολοφονία. Βαρύ είναι. Ποιο είναι, ναι, ποιο είναι πιο βαρύ. Γιατί όλοι οι δολοφόνοι, οι Γεωργιανοί και οι Αλβανοί είναι δηλαδή. Πήγαινε στις φυλακές μια βόλτα, κάνε ρεπορτάζ. Εγώ την Νικολούλη που βλέπω και την άλλη την Τατιάνα κάνα μεσημέρι. Ναι. Εδώ ο καπετάνιος εξαφανίστηκε, το δηληγιατήρησε η γυναίκα του, η Ελληνίδα. Ο άλλος ο Έλληνας στη Γερμανία πήδαγε τη γυναίκα του φίλου του να πούμε και τον σκότωσε γιατί. Άσε ρε φίλε τώρα. Που να βάλω εγώ τώρα. Τι. Να σε απαντήσω ρε. Ναι, για απάντησε μα. Γιατί κάνεις σαν τον τέτοιο κάνεις, σαν αυτόν που θαυμάζει τον προπονητή θα κάνεις. Που τα ισοπεδώνει όλα. Τον Αλέφαντο. Βράζει τον Αλέφαντο, με αυτά δεν ασχολείται ο Αλέφαντος. Είστε κακή απομίμηση του Αλέφαντο, να το ξέρεις αυτό. Βράζει την καλή απομίμηση λοιπόν, τώρα εσύ που ναι, έγινε ναι. Ελληναράς. Την άλλη την κοπέλα στην Ξάνθη που την έκαψε ο άλλος, Αλβανός ήτανε. Θες να σε απαντήσω τώρα. Απάντησε, μου σε ρωτάω, εγώ να με απαντήσεις. 10 εκατομμύρια Έλληνες φίλε έχουμε. Και οι Αλβανοί είναι 3 εκατομμύρια. Και τα περισσότερα κλίματα, τα 9 στα 10 γίνονται από αλλοδαπούς. Εσύ έχεις να πεις τίποτα γι' αυτό ή όχι? Να πρόσεγες. Στατιστικά. Να πρόσεγες. Ναι, να πρόσεγες. Μάλιστα. Τι να σου Τη νύχτα να την έλεγχες εσύ. Είσαι ανίκανος να ελέγξεις και τη νύχτα. Και την ελέγχουν οι Γεωργιανοί και οι Ρώσοι. Τέτοια ανικανότητα έχεις. Ως και τη νύχτα δεν μπορεί να την ελέγξεις.
Ωραία. Για απάντησε μου και κάτι άλλο. Για πες. Λες για στέγους, για Αλβανούς και για τέτοια. Έχεις ακούσει πολλούς αλλοδαπούς Αλβανούς και Γεωργιάνους να αυτοκτονούν? Γιατί να αυτοκτονήσουν? Ναι. Οι Έλληνες γιατί αυτοκτονούν? Γιατί καλομαθημένοι είμαστε. Καλομαθημένοι. Σε αυτό έχεις δίκιο. 6.000, έτσι μας τα λέγανε οι ειδήσεις τώρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Τα προηγούμενα χρόνια επί κυβερνήσεων... Θα έχω εγώ 30 χρόνια Πασόκ Νέα Δημοκρατία και θα αυτοκτονήσω στα 50 μου. Δεν μπορώ να κλέψω εγώ το κράτος ή να κάνω λοβιτούρα ή να δουλέψω και θα πάω να αυτοκτονήσω. Έχεις τρελαθεί, ρε. Αυτό μου αρέσει αυτούς. Είναι σκληροτράχη, λέω και μας... Όχι, βουτυρομπεμπές. Θα μένεις με τη μάνα μέχρι τα 40, θα σε ξεσκατώνει η γιαγιά μέχρι τα 50 και στα 51 που θα πεθάνει η μάνα και η γιαγιά θα πεις βγήκα στην κοινωνία. Δεν μας πάνε τα άντρα, φίλε, μεσημεριάτικα, βραδινά, τι ώρα είναι, δεν ξέρω δηλαδή. Φιλιά, σ' αγαπώ, να σε καλά, καλή χρονιά. Να είσαι γερός. Πέθανε, λέει, κύριε Μαρικό, 52 χρονών. 80 κιλά τον γνώρισε, 130 τον βρήκα. Τι έκανες, ρε, του λέω 10 χρόνια. Πετάει, λέει, κύριε Μαρικό. Βίζινε την κύριε Μαρικό άλλο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καμιά κλοπή δεν πήγε να κάνει, καμιά πάτη, καμιά δουλειά σωστή. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Μιχάλης Πουγιάννης, θα τη λέει. Βρε, καλώς τον. Καλά είσαι. Πρώτο-τελευταίος είσαι. Ναι, καιρό έχουμε να τα πούμε. Γιατί, τι λέει, καλά. Έχω γιορτές με αυτά, ναι, έβγαινα λίγο, έκανα. Τι έκανα, ξοδεύαμε. Κοπάρισε σου ισκάκι. Ήπια ένα χέγγ, ήπια ένα μπουκαλάκι προχθές. Ωραίο. Εγώ, 100 γραμμάρια τσίπουρο το ήπια κι εγώ. Καλώς, καλώς. Ξέρεις τι ναρκωτικό είναι το τσίπουρο. Είναι... Άμα δεν δουλεύεις, πας στη γυμναστική σου, τραβάς 4-5 γουλιές, αν είσαι και άμαθος σαν και εμένα, ξέρεις από πού το πήρα, τυχαία το πήρα. Και δεν με πόνεγε και το κεφάλι. Εκεί που βάζω βενζίνη απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, βλέπω κάτι μπουκάλια. Τι είναι αυτά, λέω, φιαλωμένα νερά. Έσαι άρα είναι ισόρροπε, λέει, τσιμπουράκι, λέει, το φέρνει το αφεντικό. Από ένα χωριό. Εδώ σε λέω ένα αυτό να δοκιμάσω. Και ήταν τεφαρίκι το τσίπουρο. Έτυχα σε καλό τσίπουρο. Σε μπόμπα. Ραπ, τώρα για το θέμα που φύγατε πριν, έτσι, ξένοι και Έλληνες για εγκληματικότητα. Καλά, είχε ένα δίκιο άλλος προηγουμένως. Κοίταξε, η εγκληματικότητα γενικά σε όποιον μεταναστεύει είναι αυξημένη. Ναι. Οι συνθήκες ζωής του δεν είναι και οι καλύτερες. Βέβαια, και το κάθε κράτος είναι τι περιθώρια σου δίνει. Γιατί και εμείς οι μπαμπάδες μας πήγαν δεκαετία του 60 στη Γερμανία, αλλά δεν τους έπαιρνε να είναι και εγκληματίες πολύ. Γιατί είχε πάνω χέρι κάτω χέρι. Εδώ που είναι ασυδοσία, ας πούμε, η κατάσταση. Μα ξέχασα να το πω στο προηγούμενο. Μα για να φτάσει ο Αλβανάκιας και ο Ρωσοπόντιος και ο Ρώσος, τέλος πάντων, και ο Γεωργιανός να έχει πρόσβαση στο έγκλημα, φταίει και το ελληνικό κράτος, αλλά και οι κακοποιοί Έλληνες. Δεν μπορεί, κύριε, να ελέγχει τη νύχτα μου ο Γεωργιανός. Απαράδεκτον. Η παιδεία της χώρας, πιστεύω, γιατί κάθε χώρα έχει τη δικιά της παιδεία και από τη στιγμή που θα κατοικήσει εκείνη τη χώρα, αλλάζει. Και τα δικά της λόμπι, Ναι, εννοείται. Αυτό εννοείται. Ραπ, εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο. Σίγουρα είναι πιο αυξημένο το ποσοστό. Ένα μέρος δίκιο είχε, βέβαια. Ναι. Το παλικάρι. Δεν θα πω όμως ότι είμαι μαζί του, έτσι, γιατί και οι Έλληνες και οι ξένοι δεν. Η αλητεία και η μακακία δεν κοιτάει η εθνικότητα, πιστεύω, έτσι. Απόψη μου. Πιστεύω ότι είναι το ίδιο, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά από κάποιες καταστάσεις που ζει κάποιος άνθρωπος, αλλάζει και η συμπεριφορά του, αλλάζει και η. Πάντως οι Αλβανοί παοξίδες είναι πολύ πιο φρόνιμοι από τους παοξίδες δεκαετίας του 70 και του 80 που ήταν Έλληνες. Γενικά όλοι ναι, έχουν εκπολιτιστεί. Ναι. Ραπ, θέλω να σου πω για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Πες ό,τι γουστάρεις. Τζαβέλας, εγώ έχω ακούσει καταρχήν ότι η επιστροφή δεν είναι αγωνιστική, είναι για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αποζημίωση στο συμβόλαιο του. Μα ο νόμος καλύπτει τον Τζαβέλα. Ναι, και κάθε ποδοσφαιριστή. Και καλά κάνει. Δηλαδή τι έγινε, δηλαδή, να το κρεμάσω το δελτίο. Η ομάδα του ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ νομίζω. Εγώ η διαφωνία μου με τους ΠΑΟΚτσίδες είναι ότι αν ο Τζαβέλας δεν είναι καλός χαρακτήρας, είναι παλιόπαιδο, είναι παλιό χαρακτήρας κτλ. Δηλαδή δύο χρόνια, τρία δεν τον είδανε, του κάνανε συμβόλαιο και σε δύο μήνες το είδανε. Δηλαδή ούτε στην Τριανδρία, στην Επανομή και στο Νίκη Μεσημερίου δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τέτοιος ερασιτεχνισμός. Αυτό ναι, δηλώνει ερασιτεχνισμός. Ερασιτεχνισμός. Αμπαλοσύνη. Είναι χειρότερο από το γύρο. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κατηγορήσω τον Ιβάν Σαββίδη, εγώ τον εκτιμώ απεριόριστα. Τον εκτιμώ απεριόριστα σαν επιχειρηματία. Απεριόριστα όταν λέω. Μα είναι άμπαλος. Συνδυάζει μια πολύ καλή οικογένεια. Μια πάρα πολύ καλή παρουσία παραγωγική όσον αφορά τα οικονομικά.
μια πάρα πολύ καλή παρουσία επιχειρηματική. Όταν πήγε στη Βουλή ο Ιβάν και τους τα έριξε, θυμάμαι ήμουνα έξω από ένα γυμναστήριο και άκουγα, να πούμε, άκουγα την αναμετάδοση. Ναι. Και λέω, πού είσαι να σε πιάσω, να σε φιλήσω από το πάνω μουσι μέχρι το κάτω. Να σε φιλήσω, δηλαδή, χάρηκα αυτά που είπε τους Βρωμοέλληνες, πολιτικούς, που την επιχειρηματικότητα την έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Είπε τι ωραία πράγματα, είπε. Γούσταρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Στην μπάλα επάνω. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε φίλε, τα κάτι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Το εσωτερικό που μας ενδιαφέρει είναι πολύ τυπικός και πολύ σωστός, νομίζω, απέναντι στην κοινωνία, έτσι. Κύριος είναι, ρε. Παράγοντες. Κύριος είναι. Θέλω να σου πω τώρα λίγο για τις μεταγραφές για να κλείσω κιόλας. Ναι. Πιστεύω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ένας φορμαρισμένος φορ, έτσι. Αν θες να συνεχίσεις να είσαι μέσα στους στόχους, δηλαδή την πρώτη θέση στα play-off, μια καλή πορεία στο κύπελλο και εξίσου μια καλή πορεία ή δύο καλά μάτια με τη Σάλκε. Πρέπει να πάρεις ένα καλό center for, φορμαρισμένο, γιατί βλέπω ότι ο Πάκος, ας πούμε, ψάχνει παίκτες που δεν παίζουν στις ομάδες, που δεν έχουν χρόνο. Πιστεύω θα είναι το μεγαλύτερο φάουλ αν πάρεις ανέτοιμο ποδοσφαιριστή τον Ιανουάριο. Είπανε, λέει, θα πάρουν μία Ιανουαρίου, έτσι ώστε να τον πάρουν μία Ιανουαρίου και 7, λέει, να παίξει. Μακάρι να μπορέσουν να το φορμάρουν. Ναι, αυτός λέει είναι και ο στόχος. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Να βγάλει τα γκολ.